Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Ξεκινήσαμε εδώ και πολλή ώρα γίνεται της Κακομοίρας. Μάθαμε την κλήρωση. Ουκρανία με την Olympic Donetsk. Ο ΠΑΟΚ. Με την Γιαγκελόνια ή την Λεχ Πόζναν. Με την Καμπάλα ή τη Λεχ Πόζναν. Τη Γιαγκελόνια ο Παναθηναϊκός. Δύσκολη η κλήρωση. Θα φανεί τώρα τι γίνεται από εκεί πέρα. Είπαμε και για το Champions League με τη ΣΕΚΑ Μόσχας. Ο ΙΑΕΚ με την Παρτιζάν. Ο Ολυμπιακός. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Εκεί πάντε κάντε κλειδιά Immobilizer. Και πάτε για έναν ακόμη λόγο. Επειδή το κέλυφος από τα κλειδιά Immobilizer χαλάει πολλές φορές, δεν πατάνε τα κουμπιά. Εκεί υπάρχουν τα καλύτερα και τα φθηνότερα τα οποία μπορείτε να κάνετε. Αν έχετε πρόβλημα με τα κουμπάκια, δεν πιάνουν, δεν πατάνε, δεν φτιάχνουν. Με εγγύηση, σας το λέμε, οι οικονομικότερες τιμές αγοράς και τα καλύτερα κέλυφη για να έχετε το Immobilizer είναι Δελφόνα 101 και ο Μάρκο Μπότσα Αργωνία με περισσότερα στο τηλέφωνο 85 27 27. Α02 κενό. Μαργαρίτης, ονοματεπώνυμο στο 54 344, δεν έχει έρθει ούτε ένα μήνυμα. 10 περιμένω, οι 10 πρώτοι για να κερδίσουν από ένα από μία πρόσκληση για τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη αύριο. Πάντε, πάντε. Και παίζουμε εσύ τώρα για την κλήρωση. Θέλω να πεις κάτι. Όχι. Για τις κληρώσεις. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Μάλιστα. Για ένα θεσμό το οποίο δεν υπάρχει αγωνιστική φιλοδοξία, δεν θα μιλήσω. Okay. Για την αθώωση του Ολυμπιακού για τα όσα γίνανε με τον Πλατανιά. Μάγκας Ολυμπιακός που οι δικαστές είναι φίλοι του. Μάλιστα. Άρα παραμένει δυνατός. Όποιος είναι δυνατός, μάγκας είναι. Οι άλλοι κλαίνε. Για τον Άρη που κόπηκε σε πρώτο βαθμό από την αδειοδότηση. Ας είχε καλύτερο ξηραφάκι να μην κοβόταν. Ναι, είναι λόγος να ανησυχεί ο παδός του Άρη ότι μπορεί κάτι να γίνει και σε δεύτερο βαθμό τον Αύγουστο. Ας μην πάρει. Γιατί δηλαδή με συγχωρείς. Είναι λόγος να ανησυχεί. Όχι, και να μην πάρει τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν. Δεν μπορεί να ανέβει Super League. Πώς δεν μπορεί να ανέβει. Και πρωταθλητισμό να κάνει. Αν δεν πάρει η αδειοδότηση. Ναι. Τώρα που προσέφηκε στο διαιτητικό, ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί θα ανέβαινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, λες εσύ ότι δεν θα ανέβει. Πώς θα ανέβει. Καλά. Όφη και η Παναχαϊκή έχουν περισσότερα λεφτά, καλύτερους παίκτες, καλύτερη οργάνωση. Είσαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος για τον Όφη. Μην είσαι πολύ σίγουρος. Καλά, θέλω να είμαι σίγουρος. Για το ότι ο Αγροτικός Αστέρας δεν παίρνει αδότηση, παρότι έχει έναν νοικοκύρη πρόεδρο και από ό,τι φαίνεται δεν θα συμμετέχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Τι νοικοκύρης είναι αυτός που δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Δεν θέλει, ρε φίλε. Άλλο δεν θέλει, άλλο. Έφτασε με τον Αριστέχνη και δεν θέλει. Ας πάρει ο Μπύρος να δώσει καμιά 50-100 χιλιάρια, πάρει το αφημί και τελειώνει. Γι' αυτό που είπε ο Θωμαίδης λίγο πριν ότι βρήκε ο Παπαθανασάκης διαχειριστή που θα ελέγξει το management της ομάδας και την κατάσταση. Ο Παπαθανασάκης δεν μπορεί να βρει διαχειριστή ούτε για την πολυκατοικία που μένει. Ναι. Είναι ανίκανος. Είναι λόγος ανησυχίας για τους οπαδούς του Ηρακλή αυτό το πράγμα, ότι θέλει να κατέβει στη Β' Εθνική. Καλά, ο Ηρακλής δεν υπάρχει τώρα. Και αν παίξει κάπου, καλό θα είναι. Είναι λόγος ανησυχίας. Γιατί θα πάει όταν σούρι, πεθάνει κάποιος. Ρε κόκκινε, άκουδο ρε κόκκινε. Όταν πεθάνει κάποιος, ναι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Λόγος ανησυχίας υπάρχει όταν είναι άρρωστος. Εσύ ψόφισες, πέθανες. Πας. Ψόφισα. Πέθανες. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είμαι και μιλάω. Για Ηρακλή μιλάω. Και τι λες εσύ τότε. Εσύ σαν Ηρακλής, πέθανες. Αν και έχω πληροφορία ότι θα ενεργοποιηθεί ο Ρέμος με το άλλο αφημί. Με τον άλλο Ηρακλή. Ο Ρέμος. Ναι, του Ρέμου ο Ηρακλής θα εμφανιστεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σαν μια λύση η οποία θα σας βάλει σε κάποιο δίλημα. Αυτή την πληροφορία εγώ. Τι σου είπα χθες. Μου είπες. Ναι. Τι μου είπες. Χθες σου είπα. Τι μου είπες. Ότι το σωστό είναι να ξεκινήσει από την αρχή. Ποιος. Να ενεργοποιηθεί ο Ερασιτέχνης. Ποιος Ερασιτέχνης. Του Ηρακλή. Ποιος από τους δύο. Του Ρέμου. Του Ρέμου. Α, εντάξει. Για... Ναι. Και για να προφυλακτεί η περιουσία του λόγου, να μην εξαφανιστεί. Εντάξει. Δεν είναι το πιο σωστό αυτό. Α το κάνει ο Ρέμος. Πάτε, βρείτε το Ρέμο, παρακαλέστε τον, ζητήστε τον συγγνώμη για αυτά τα πουστούλια που του έχετε ρίξει τις βρυσιές. Τον είπατε γκέι, τον είπατε νυφούλα, τον είπατε αυτό και τέτοια. Εσύ είπε ότι είσαι bisexual, δηλαδή πρέπει να παρεξηγηθούμε. Ρε κόκκινε, πάνε ζητήστε του. Αν λέμε ότι κάποιο ευρίζει το δρόμο. Χθε πήγατε 30 μηχανάκια, 80 άτομα στο κατσάρι. 1200 μηχανάκια. Αυτά τα 1200 μηχανάκια είναι σαν τη Βέρεια που μετρούσαν τα ροδάκια και είχε πέτρες και ξαναγυρνούσε το φορτηγό. Και ξανά το φορτηγό. Πού τα δει τα 1200 μηχανάκια. Αν θέλει εσύ να μειώσει. Δεν θέλω να μειώσω. Εγώ θέλω να πω την αλήθεια. Εγώ δημοσιογραφία δεν σπούδασα. Και πώ είναι 12. Πώ είναι? 80 άτομα στο Κατσάνιο ήσασταν. Δεν ήταν 80. Πώ ήταν.
Έκανε μπλόκο η αστυνομία, έκανε τα δύνατα δυνατά να μην γίνει. Άστο, πώς ήσασταν. 1200 στο Καζάνιο, πώς ήσασταν. Καταρχήν, εγώ δεν ήμουνα. Καλά, εσύ ποτέ δεν είσαι. Δεν μπορούσα να είμαι εγώ. Και ποτέ δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορούσα να είμαι. Ναι. Όταν για τον Ηρακλή, άμα καμιά ταβέρνα κάνει καμιά κούτρα, κανένα μπορείς να είσαι. Άμα για τον Ηρακλή δεν πας. Σε πολλά πράγματα δεν πάω όταν δεν μπορώ. Καλά, καλά. Πώς τυχαίνει με τον Ηρακλή να μην πηγαίνεις. Εντάξει, δεν θέλεις να πας. Δεν πηγαίνει και σε όλα τα παιχνίδια είμαι, κύριε φίλε. Δεν σε είδε κανένα εκεί πέρα. Εντάξει, εσύ πες ότι δεν είναι. Έτσι λένε αυτοί, εγώ τι με νοιάζει. Εσύ το λες, δεν το λέει κανένα άλλο. Α, δεν βγήκε ποτέ ο παδός του Ηρακλή να πει δεν σε είδα. Ναι, γιατί πόσοι παδί του Ηρακλή πάνε στο γήπεδο, δηλαδή. Χιλιάδες. Πού του βλέπει με κόκκινο. Καταράκτη που τα μάτια σου. Τον ένα του βλέπει για 10, τι τα ψάρια του Χριστός που τα έκανε από τσέρουλες, έκανε μπαρμπούνια. Ό,τι θες βλέπει. Άλλο θέμα, λέγε. Τόσα ήταν, Αλέξανδρε, ήβγες και πες ότι δεν ήταν τόσα. Εντάξει, μου λέει ούτε 400 μηχανάκια λέει. Τα μηχανάκια να ήταν. Άσο, εσύ λες ότι είναι, ήταν μόνο 300. Τι εγώ λέω 1200. Καλά, εσύ πες ό,τι θέλεις. Έπεσα έξω 800, είπα, 1000, είπα 2000. Και... Ακούγεσαι κόκκινα και κρίνεσαι από τον κόσμο όπως κρινόμαστε όλοι. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Λέγε. Σου ανέλησα 5 θέματα. Και το κυριότερο για μένα θέμα. Ποιο θέμα είναι? Το κυριότερο θέμα. Ναι. Είναι αυτό το οποίο έγινε με τον Στανόγεβιτς, ο οποίος το γύρισε 4-2-3-1. Αυτό μπορείς να έχει πολλές αναγνώσεις. Πριν όμως πάμε στις αναγνώσεις αυτού, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Πασαλίδης. Ο ίδιος. Ο Θοδωρός. Ο ίδιος. Μάλιστα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσύ. Καλά. Τι ομάδα είσαι, Θοδωρέ? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Σε ποια περιοχή σε βρήκαμε? Μόλις χώρισα. Δουλεύω και τώρα με το μηχανάκι. Ετοιμάζω για το σπίτι. Ήρα κλειδιά. Με το μηχανάκι άκουσα. Δεν μου λες, εσύ τι σταθμό άκουσες σήμερα? 95 και 5. Σπορ FM άκουσα. Έπαιξα, κέρδισα. Το είπες κατά 55% σωστά. Άκουσα, κέρδισα. Άντα μπράβο. Άντα μπράβο. Πάνω είμαι. Άντα μπράβο. Δεν σε κατηγορούμε. Εντάξει, γιώνα. Σταμάτησες πιστεύω. Δεν οδηγείς και απαντάς στις ερωτήσεις. Σταμάτησες. Λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Είσαι ένας από τους νικητές οι οποίοι κερδίσανε ή tablet ή smartphone. Έρχεσαι εδώ Κωστή Παλαμά 6Γ το παραλάβεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις πάρει μέρος σε άλλο διαγωνισμό στο Μετρόπολης? Άλλη μια φορά πήρα. Κέρδισε και την άλλη φορά? Τα γυαλιά τελευταία. Α, είσαι γενικά τυχερός. Δεν είναι. Ξέρω εγώ τώρα τελευταία μάλλον. Εντάξει, γιατί όχι ρε φίλε. Εντάξει, χωρίς να σου κοστίσει ούτε μισό ευρώ, βλέπεις ότι μπήκες σε μια πολύ ωραία διαδικασία και σήμερα είναι τυχερή σου μέρα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, να είσαι γερός. Λοιπόν, γεια σας. Αυτά από το φίλο ακροατή ο οποίος κέρδισε. Ένας ακόμη ο οποίος κέρδισε. Ο κύριος Πασαλίδης Θόδωρος. Και πες μου εσύ πώς διαβάζεις αυτό το 4-2-3-1. Τη δική σου ανάγνωση θέλω. Τη δική μου ανάγνωση, ρε κόκκινα, εγώ το είπα αυτό πριν 10 μέρες. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ. Αυτό έχει ανάγνωση. Τι ανάγνωση έχει? Κάποιος μπορεί να πει ότι καλά κάνει. Είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κάποιος μπορεί να πει ότι σταμάτα, κόλωσε. Ρε κόκκινα, τι κόλωσε. Δεν έχει υλικό ο Φουκαράς για να παίξει αυτό το σύστημα. Δεν έχει υλικό. Έβαλε αυτό το υλικό, μπάσκετ του φέρουν κανένα παίκτη, μπάσκετ υπάρχει στη Θεσσαλονίκη καμιά ποδοσφαιρική παιδεία, καμιά ποδοσφαιρική κουλτούρα να δείξει με τον τρόπο του ότι θέλει παίκτες. Δεν μπαίνουν χαμπάρι αυτοί εδώ πέρα από τέτοια πράγματα. Είναι ιστορία αμαρτία, να πούμε, η Θεσσαλονίκη. Τον λένε, κοίταξε να δεις, 4-4-2 παίξε. Άμα χάσεις 3-0 από τον Ατρόμητο, στον Ατρόμητο μετρήσατε επιθέσεις, θα σε διώξουμε. Και το γυρνάει σε 4-2-3-1. Ναι. Σε λίγο θα το γυρίσει σε 4-5-1. Και θα μιμηθεί τον Ίβιτς, ο οποίος έβαζε τέταρτο χαφ τον Μπίζεσβαρ, για παράδειγμα. Δηλαδή, θα μπλοκάρει το κέντρο, θα πάει στην κλοπή, στο πρέσινγκ ψηλά, στη τσαπατσουλιά, στο κακό ποδόσφαιρο, σε αυτό το στυλ θα πάει. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, δεν έχει το υλικό και ο άνθρωπος νωρίς το βλέπει και το γυρίζει. Πολύ ωραία το έκανε. Με 4-3-3. Ναι. Όταν έχεις. Τι έγινε πάλι? Ο Ζαΐρης. Έχουμε Ζαΐρη. Πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον κύριο Στανόγεβιτς και ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση απέναντι στην Olympique Donetsk. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Κίεβο, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να βρεθεί στο Donetsk. Είναι η τρίτη φορά που θα παίξει απέναντι σε ουκρανική ομάδα, φαντάζομαι αυτά τα λίγατε νωρίτερα και με τον Γιώργο Μάντζιο. Να μεταφέρω λίγο μόνο τις δηλώσεις του Σάκχοφ, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει αρκετές φορές με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είπε ότι στο ουκρανικό ποδόσφαιρο και η συγκεκριμένη ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ της, έχουν μείνει μόνο 2-3 παίκτες, επομένως δεν μπορώ να σας πω πώς θα είναι απέναντί μας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι συνήθως όλες οι ουκρανικές ομάδες παλεύουν το κάθε παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι
εμείς θα πρέπει να είμαστε όπως πρέπει για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Και δήλωσε επίσης χαρούμενος για το γεγονός ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να παίξει πρώτη φορά ως αντίπαλος ουκρανικής ομάδος, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι για πρώτη φορά ο Σάκοφ πέρασε τα σύνορα και για να αγωνιστεί σε ομάδα του εξωτερικού. Μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμά σας, μένω εγώ εκτός αέρα και μόλις εμφανιστεί και διακόπτουμε. Ναι, οκ. Okay. Κωστή, περνάει από το μυαλό σου ότι υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα και προκειμένου... Ποια χρήματα, ρε! Να αποκτηθούν οι παίκτες που χρειαζότανε. Ας μην τα έχει, δική. Δεν τα έχουν δηλαδή. Μίλα ρε κόκκινα, άμυρθα να κάνουμε εκπομπή εδώ ακούμε το Μάτζιο. Ναι. Έχουμε κληρώσει, θα μυρίσει ο Σάκοφ. Ότι... μίλα τουλάχιστον, πάρα αργά πα. Λέμε ότι η ομάδα θα θέει και ο στόχο το πρωτάθλημα. Γίνεται μια καλή. Αυτό λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Στόχο το πρωτάθλημα, ξέρει τι είναι. Άμα δεν το πάρει, να πούμε, θα πάρει παοξίδε και κοπάνε πέτρε έξω από το γήπεδο. Κάνα πρωτάθλημα δεν είναι στόχο. Ποιο είναι ο στόχο δηλαδή του ΠΑΟΚ. Να βγει στην τετράδα, να πάρει κανένα κύπελο. Για άνοιξε γραμμές και ρώτα τους φίλους ακροατές του ΠΑΟΚ. Τι, εγώ να άνοιξε γραμμές. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος. Ναι. Το στόχος. Αυτοί ποιο πιστεύουν ότι είναι ο στόχος. Ξέρεις τι είναι στόχος. Όχι ποιος πρέπει. Ποιος η μόνη ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός. Εάν δεν το πάρει, το Ρέντι θα γίνει ανάστο ο κύριος. Θα πέφτουν κοτρώνες. Έχουν πάρει άκουδο, 20 συνεχόμενα. Άκουδο κόκκινε, άκουδο κόκκινε. Κανένας ΠΑΟΚ δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αν κάποια στιγμή το πάρει και καλοδεχούμενο είναι, το πήρε. Κανένας. Στόχος δεν είναι. Αν είχε στόχο το πρωτάθλημα, θα κάνανε μεταγραφάρες. Το κατάλαβες. Κανένα στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Πάρα, πουλάτε παραμύθια τους παοξίδες τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το πάρει, αλλά δεν είναι στόχος τους. Και ποτέ δεν ήταν. Στόχος του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Τι έχω ακούσει. Φέτος πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε για πρωτάθλημα. Πόσες φορές. Διώξαν ποτέ προπονητή που βγήκε δεύτερος ή τρίτος ο ΠΑΟΚ. Αν διώξανε. Ναι, διώξαν κάνα προπονητή, τον είπαν αποτυχημένα, βγήκε δεύτερος ή τρίτος. Πήγανε. Έφυγε, όταν... πήγανε σε κάνα πρόεδρο να τον. Έφυγε ο Ήβιτς τώρα. Τι, ο Ήβιτς έφυγε. Ναι. Ο Ήβιτς τους παράτησε, δεν έφυγε. Έφυγε. Αυτός έφυγε. Έφυγε. Ναι. Δεν το διώξανε. Αυτό είναι λόγο. Δεν το διώξανε. Είπα έφυγε. Είναι λόγο να, είναι λόγος να ανησυχεί ο ΠΑΟΞΙΣ. Ότι δεν θα πέσουν πολλά λεφτά. Γιατί ακούσαμε για Μακ, ήρθε ο Μακ. Ακούσαμε για καλό τερματοφύλακα, έλεγε Διαρθή, ήρθε ο Ρέι. Ναι. Λοιπόν, με το βάση βιογραφικού μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι περνάει ο ΠΑΟΚ και έρχεται και ο Βιερίνια. Την αρχή ο Βιερίνια? Περνάει ο ΠΑΟΚ και έρχεται και ο Βιερίνια. Ο Αντελίνο Βιερίνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει. Ο Αντελίνο Βιερίνια θα έρθει με τον κόλο μεγαλύτερο από το δικό σου όταν θα να πούμε σαπάκι. Δεν πρόκειται να έρθει ο Βιερίνια να πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει την. Πώς τη λένε εκείνη την ομάδα, πάρει το center back που θέλει να πληρώσει σε μισό το συμβόλαιο, ένα το πάω και ένα η ομάδα η άλλη. Δεν πρέπει να έχει κάνει ισολογισμό, να τα βάλει ζυγαριά. Ισολογισμό, ρε. Τον έχει χασό τον πάω να πάει το Βιερίνια 32 χρονών. 3 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης σίγουρα δεν είναι χαζό. Για ποιο λόγο να δώσει τώρα. Α το γλύψουμε στο Σαββίδη, μόνο. Δεν είναι γλύψουμε, ρε φίλε, η πραγματικότητα. Την μπάλα δεν την ξέρει. Δεν λοιπόν, χαζός, αλλά την μπάλα δεν την ξέρει. Χαζός δεν είναι πάντα. Όχι, χαζός δεν είναι. Λοιπόν, επιχειρηματίας είναι. Μάλιστα. Και όπως πολύ σωστά λες, γιατί να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ φωτιά. Λοιπόν, αυτό λες στη Βόλφσμπουργκ, δεν το ξέρουν. Μπορεί να τον πουν δώσει 300 χιλιάρικα και ένα ο παίκτης και τελειώσαμε. Ένα 300 πόσο θα πάρει. Ούτε ένα 300 δίνει για το Βιερίνιο ο Σαββίδης. Λέω στον ίδιο το συμβόλαιό του. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου ρε κόκκινε, μη με κουράζεις. Ο Βιερίνια ήρθε εδώ, πήγε στο Μακεδονία Παλάς, κουνήθηκε η Βάσο εκεί στις ξαπλώστρες για την άλλη τη χρονιά. Άντε μπράβο τώρα, μη με κουράζεις. Ο Βιερίνια θα έρθει με τον Κόλωνα και ο άλλος με το κεφάλι σαν Ζαβούνας που είναι από την Κατερίνη, πώς το λένε, ο Παπαδόπουλος, από το Σβορώνο που είναι και τα λοιπά που παίζει στη Γερμανία. Στο Αμβούργο είναι. Στο Αμβούργο, μόλις και αυτός γίνει να πούμε σαν το Σάολο Μαζόρο, θα έρθει και αυτός και θα πουλήσει πάω ξύδι. Τελειώσαμε να έρθει. Δεν έρχεται. Μόλις γίνει 400 κιλά θα έρθει. Τι να σε πω τώρα μεσημεριάτικα τώρα. Ποιος θα έρθει. Δηλαδή για σένα οι λόγοι δεν είναι οικονομικοί. Ποιοι λόγοι δεν είναι οικονομικοί. Που γυρίζει το σύστημα. Ναι. Δεν είναι οικονομική. Πώς δεν είναι οικονομική. Άμα του παίρναν παιχταράδες θα το έπαιζε. Τι δεν είναι οικονομική. Γι' αυτό λέω μήπως μπορεί να του πήγε ο Μίκελ και να τον πει κοίταξε να δεις. Με αυτά που θέλεις είμαστε over budget. Ναι, over budget είναι. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Θα αλλάξει το σύστημα. Αποκλείεται γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πάνε με τις ιδέες. Δεν του είπε ο Μίκελ να το αλλάξει το σύστημα. Αυτός θα τα αλλάξει. Γιατί... Να τον είπε βρες λύση. Αυτό είναι το υλικό. Δεν ναι, υπάρχουν. Ναι. Δεν μπορεί να το πολύ να σου γίνει άλλη μια μεταγραφή. Αποκλείεται να έγινε αυτός ο διάλογος. Δεν χρειάζεται να γίνει διάλογος. Του λέει, ξέρεις κάτι, αυτές είναι οι μεταγραφές. Πολύ ωραία. Θες να παίξεις 4-4-2, να τραβήξεις μέσα στον Ατρόμητο να χάσεις 3-0.
Θες να πας στο Καραϊσκάκι να παίξεις, να φας 4-0 με 4-4-2. Θα χάσει τον Ατρόμητο, γιατί ώρες λες και πράγματα. Με τράβα, παίξε 4-4-2 με τον Ατρόμητο. Έδωσε 4-0 έβαγε πέρα. Είναι το Χατζηγιασέα στον Ατρόμητο. Και λοιπόν τι είναι ο Χατζηγιασέα, χειρότερος από τον Κρέσπο είναι νομίζεις. Αυτό σου είπα. Τι μου είπες. Τον δίνει δανεικό τι, έτσι, χωρίς να. Και τι έγινε, για να στείλει το μάτσο Χατζηγιασέα. Γιατί τζάμπα τον έδωσε. Τι τζάμπα τον έδωσε. Αν του πει του Χατζηγιασέα. Αν του πει του Χατζηγιασέα δεν παίζει, δεν παίζει. Άμα παίξει ο Χατζηγιασέα. Για ποιο λόγο δίνει μια ομάδα δανεικούς. Την αλήθεια να λέμε τώρα. Για ποια ομάδα. Για ποιο λόγο μια ομάδα δίνει δανεικούς. Η λογική λέει για να πάρουν χρόνο συμμετοχή που δεν έχουν στις ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν μάλιστα τον πληρώνει και η ίδια η ομάδα, ναι, η εταιρεία, τον παίκτη. Δεν τον βάζει να παίξει. Ρωτάω κάτι, ναι, γιατί χρόνια ξέρουμε τι γινόταν. Ναι. Λοιπόν, δεν ήθελε και κάτι παραπάνω πέρα από το δανεισμό του. Ναι, δεν τον βάζει να παίξει το καλύτερο. Συνήθως δεν θέλουν και κάτι παραπάνω. Πώς θα φάει 4 γκολ. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να χάσει, αλλά 4. Πόσες δανεικούς πήρε ο Πάο τα Γιάννα από τον Πάοκ. 3. Πόσες τριάρες τον έχει ρίξει τα Γιάννα τον Πάοκ. Μπράβο του. Λοιπόν, τι μπράβο του. Ολυμπιακός μπορεί να γίνει έτσι. Όχι. Άρα γιατί... γιατί είναι Ολυμπιακός πιο οργανωμένος. Α, το δουλεύει αλλιώς. Βέβαια το δουλεύει αλλιώς. Τι είναι, λακαμάς είναι. Γιατί το λες πιο οργανωμένος και δεν λες. Πιο καλός είναι. Πιο οργανωμένος είναι. Όχι, εξασφαλίζει πράγματα που. Ο Πάοκ είναι ικανός να πάει στον Ατρόμητο, του βάλει και ο Χατζησαίας γκολ. Γιατί αν εγώ είμαι ο Χατζησαίας και παίξω εναντίον του Πάοκ. Θα παίξω γκολ. Του πηδήξω τα ράματα. Θα αποδείξω ότι κακό. Φυσικά, όχι, να το χαρίσω. Συμφωνούμε. Το χαρίσω. Εγώ αν παίζω Μαλεζάς και αν παίζω εγώ. Συμφωνούμε. Και ο Μαλεζάς καλός είναι. Ναι, να παίζω Μαλεζάς και εγώ να είμαι εκτός, να παίζω με τα δικά μου 19. Όχι, άλλο θα λες. Να παίζει ο Βαρέλα και να μην παίζω εγώ. Όποιο και να είναι, ρε κόμμα. Τι το λέμε, Βαρέλα. Ναι. Παίζει αυτό και δεν παίζει ο Χατζησαΐας. Τελειώσαμε. Πάμε. Άλλα θέματα. Άρα είναι οικονομική η λόγη. Ναι, φυσικά είναι οικονομική η λόγη. Λοιπόν. Αυτό είναι και ένα μήνυμα στον Παοξή ότι το σύστημα αλλάζει, γίνεται συντηρητικό γιατί το άλλο είναι ακριβό. Άρα να μην περιμένει θεαματικά πράγματα και το 4-4-2 προσφέρει θέαμα και πάω στο 4-2-3-1. Ναι. Και ρωτάω. Με τρεις μπροστά. Είναι τρεις μπροστά. Μακ, ναι. Ενρίκε, ναι. Και Πρίγιοβιτς κορυφή. Ναι. Δεν είναι θεαματική τριπλέτα. Τι είναι θεαματική τριπλέτα. Είναι θεαματική, έτοιμη για να προσφέρει θέαμα και γκολ, ναι ή όχι. Αυτή η τριπλέτα. Ναι. Αυτή η τριπλέτα είναι. Κάνω, μπορεί να είμαι λάθος. Δεν υπάρχει Ενρίκε εξτρέμ. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να πιάσει τον μπακ. Άρα θα αποβληθεί. Θα αποβληθεί. Όταν παίζει με τρεις μπροστά, ναι, ναι. Υποτίθεται ότι μετά είσαι πιο καλά στην άμυνα. Ναι, εντάξει, ναι. Την οχυρώνεις καλά. Δηλαδή, έχεις παίκτες οι οποίοι είναι πιο κοντά, κλείνουν και. Ποιος θα παίξει δεκάρι σε αυτή την ομάδα. Ποιος θα παίξει δεκάρι. Ναι, ποιος θα παίξει δεκάρι. Δεκάρι θα παίξει ή ο Κάμπος ή ο Πρίγιοβιτς ή ο Πέλκας. Δεκάρι. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς. Μάλιστα. Όχι, ο Μπίσεσβαρ. Ή ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ή ο Κάμπος. Ναι. Ή ο Πέλκας. Ο Πέλκας. Ναι. Ποιος από αυτούς είναι δεκάρι. Ποιος είναι δεκάρι. Μόνο Μπίσεσβαρ. Περισσότερο Μπίσεσβαρ και κατά δεύτερο λόγο. Δηλαδή ο Πάοκ για να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό θα παίξει πάλι με δεκάρι τον Μπίσεσβαρ. Γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται δεκάρια. Γιατί κόκκινε. Γιατί δεν χρειάζεται δεκάρια. Γιατί, χρειάζεται γιατί δεκάρια. Έχει καλά, καλή μεσαία γραμμή. Ναι, ναι. Που γνωρίζουν μπάλα και πασάρουν καλά. Ναι. Οι καλές τέργες οι οποίοι ξέρουν να τροφοδοτήσουν σωστά. Ναι. Δεν απαραίτητο το δεκάρι. Ναι. Δεν απαραίτητο. Η Μπαρσελόνα παίρνει ποιον έχει δεκάρι. Κανέναν. Η Μπαρσελόνα ποιον έχει δεκάρι. Δεν χρειάζεται δεκάρι η Μπαρσελόνα. Λοιπόν, αν προσπαθεί να μιμηθεί βλέποντας από κάτι το οποίο κάνει εξαιρετικά μια ομάδα, πού το χρειάζεται το δεκάρι. Άρα δεν το χρειάζεται. Mm. Μπορεί να ενισχυθεί και να βρει λύση. Λύσεις υπάρχουν λοιπόν. Εκ των έσω. Το θέμα είναι το υλικό το οποίο είδαμε πέρσι. Πόσο βελτιωμένο μπορεί να παρουσιαστεί φέτος και πόσο παραπάνω μπορεί να προσφέρει με τις προσθήκες των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ήρθαν. Γιατί για μένα. Εκεί το πρόβλημα εντοπίζεται λιγότερο με την αλλαγή του συστήματος σε 4-2-3-1. Περισσότερο το πρόβλημα πλέον πάει στα στόπερ. Δηλαδή τα στόπερ δεν με εμπνέουν την εμπιστοσύνη που θα ήθελε ο παδός του ΠΑΟΚ. Να πω ότι αυτή η ρεφίλε είναι Κελίνη Μπονούτση, είναι Λίρα 100. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν περνάει τίποτα. Δεν είναι Παπασταθόπουλος, δεν είναι Κυριάκος Παπαδόπουλος τα καλά του. Τους φοβάσαι. Δεν είναι Μανολάς. Τους φοβάσαι. Γιατί οι δύο κάνουν έναν. Ο ένας ξέρει μπάλα κάτω και ο άλλος δεν μπορεί να πει την εφημερίδα. Ο άλλος παίρνει μόνο κεφαλιές. Οπότε που καταλήγουμε. Που καταλήγουμε. Ναι. Ότι ο Πάοκ έχει ανάγκη από την αγορά τουλάχιστον ενός στόπερ με την αλλαγή του συστήματος. Δεν θέλει τόσο πολύ πλέον χαφ, θέλει πιο πολύ στόπερ. Γνώμη μου, μπορεί να είμαι λάθος. Εγώ φίλε αυτό που είδα με τον προπονητή αυτό. Σου μιλάω, σταμάτα ρε κόκκι, σταμάτα. Έχεις ένσταση. Έχω ένσταση, ναι. Ακούω. Ο προπονητής του Πάοκ είπε ότι την ήξερε την ομάδα. Ναι. Και πήγε να παίξει με αυτού 4-4-2. Δοκίμασε. Μάλιστα. Σε 10 μέρες λέει δεν παίζεται. Προς τιμή του. Που λέει στους υπευθύνους θέλω μεταγραφές.
τι οποίε δεν του τι κάνουν. Γιατί μπορεί να είναι over budget. Μάλιστα. Και τον γυρίζει στο στοίχημα του Ήβιτς. Και τι να κάνει. Με του ίδιου παίκτε. Με του ίδιου παίκτε. Και τι να κάνει. Ναι, πολύ ωραία έκανε. Δηλαδή εσύ έχει κάποιε ιδέε ναι. και βλέπει ότι εδώ δεν σε ικανοποιούν. Mm. Θα πα από την περπατημένη για να έχει μια αξιοπρεπέστατη ακροματικότητα. Περπατημένη. Από την περπατημένη. Ξέρει ότι κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Περπατημένη λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και επιτυχάνει. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να ρισκάρει σε κάτι εφόσον βλέπει ότι δεν έχει τα ο Μακ στον Πάοκ. Ναι. Πόσο πουλήθηκε. Πόσο πουλήθηκε. Πόσο πουλήθηκε. 3 εκατομμύρια ευρώ στην. 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέση έπαιζε. Τι θέση έπαιζε. Ναι. Δεύτερο φόρ. Δεύτερο φόρ. Τώρα τον πάρουν εξτρέμ. Μα μπορεί να παίξει. Κλείνει και παίξει. Μέσα. Ναι. Θα παίξει εξτρέμ. Να παίξει δεξιά αυτό, αριστερά ναι. ο Ενρίκη. Ναι. Θα παίξει δεξιά ο Μακ και αριστερά ο Ενρίκη. Ναι. Μάλιστα. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει, πες μου. Δεν βγαίνει γιατί άμα χαθεί η μπάλα, ο Ενίκη είναι καρτάκια. Αν θέλει, έχει και την πολυτέλεια. Τι, ποια πολυτέλεια. Ναι, να ξεκινάει με κάποιον, να έχει κάμπος αριστερά, δεξιά Μακ ή ναι, Ενίκη. Ναι, ναι. Και να κάνει αλλαγές, να του δίνει από ένα ημίχρονο. Και θα περάσει αυτή η ομάδα την ΑΕΚ, ας πούμε, φέτος. Με τον Μακ, τον Ενίκη και τον Τζάλμα. Επειδή η ΑΕΚ μου έδειξε οργάνωση. Ναι. Και μου έδειξε ότι έκανε κάποια πράγματα όταν δω με στο χωριό. Δεν σου μιλάω εγώ για τον Ολυμπιακό. Να τη δω, ρε φίλε. Αχ, άλλο σου λέω. Αυτή η ομάδα θα περάσει την ΑΕΚ. Ο Τζάλμα και ο Ενρίκε. Πρέπει να δω την ΑΕΚ. Ρε αγόρι μου, η ΑΕΚ περσινή. Ναι. Θα την περάσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Με τον Τζάλμα και τον Ενρίκε. Πρέπει να του δώσει το χορτάρι. Πρέπει να του δώσει το χορτάρι. Και τον Σάκο στα καφ. Και τον Βαρέλα στόπερ. Κοίταξε. Όταν θα γυρίσω. Και τον το Λεβ. Αριστερό μπακ. Όταν θα γυρίσω ο Μισταγίδης. Πώς είναι να γυρίσει ο Μιστακίδης, μετά από ένα χρόνο σακάτι θα γυρίσει. Ναι, και τι θα κάνει ο Μιστακίδης. Όταν γυρίσει ο Μιστακίδης, ναι, ο Σακόφ κάνει τη θέση του. Ποιος θα κάνει. Ο Στάρι θα είναι ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης θα είναι. Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης, ναι. Και θα τρέμουμε τώρα που θα παίξει ο Μιστακίδης οχτάρι. Θα τρέμει ο Ολυμπιακός, θα τρέμει η ΑΕΚ. Θα τρέμει ο Ατρόμητος που θα παίξει ο Μιστακίδης οχτάρι. Αν δεν κάνω λάθος, συμφωνούν για έναν ολόκληρο χρόνο. Το παιδί είναι οχτάρι. Οχτάρι είναι, ναι. Πρέπει να παίζει οχτάρι. Οχτάρι, ναι. Και γεμίζει το χώρο και πηγαίνει κόσμο. Τρέμουν όλοι. Δεν είπα ότι πρέπει να τρέμουν. Είναι πολύ καλός όπως. Λοιπόν, άκου να δεις κόκκινε. Σήμερα που μας ακούει ο Παοξής από το ραδιόφωνο, είναι τα μούτρα του ξυνισμένα. Γιατί? Γιατί είναι ξυνισμένα τα μούτρα του. Γιατί βλέπει ότι δεν κάνουν ο Παοκ κινησάρες ναι. για να πει μπροστά να πει πάω για πρωτάθλημα και να το πάρει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν βλέπει κινησάρες. Βλέπει μεζοβέζικα πράγματα. Βλέπει δυσλειτουργία στις μεταγραφές. Και είναι να πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν γουστάρει. Η ψυχολογία του δεν είναι καλή. Ξενερώσει. Ξενέρωτος. Σαν το γιαούρτι φανεί, με το νερό. Θα φανεί με την κίνηση των διαρκείας. Ποια διαρκείας κίνηση. Θα δούμε. Τι διαρκείας κίνηση. Θα δούμε, ρε φίλε. Τι διαρκείας κίνηση. Δεν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια που γράφαμε σήμερα 1000, αύριο 2000. Άμα δώσουν στον Τζοχατζόπουλο 500, τον Καλατζή άλλα 500 που κάνει τον Παόξι. Να δώσουν, ξέρω εγώ. Έτσι σχέδιο κάνουν και εγώ διαρκείας. Τι διαρκείας να δώσουν, ρε. Τι διαρκείας να δώσουν. Δεν θα κάνει διαρκείας, δηλαδή. Εσύ, εγώ λέω θα έχει αρνητική αυτή στα διαρκείας. Δηλαδή, πότε ξεκίνησαν τα διαρκείας. Θα έχει πτώσει από πέρσι. Ούτε με το γούμενο θα έχει. Πόσα έχει με το γούμενο, 5.000, 4. Λες ότι θα έχει κάτω, 5.000. Κάτω από το γούμενο. Κάτω από 5.000. Δηλαδή, οι προσδοκίες του Παοξή δεν συνάδουν με αυτά τα οποία κάνει δίκη. Ρε, πήρε το κύπελο. Ναι. Έρχεται ο γραμμένος, θα πάρω τους διαιτητές. Ναι. Θα πάρω το Δολ. Ναι. Θα πάρω την Καθημερινή. Θα πάρω το Ποπάι. Θα πάρω το Μικι Μάους. Θα πάρω τα λιμάνια. Θα πάρω τα πλοία και, τους. Πήρε κάποια από αυτά. Τι πήρε. Πήρε το λιμάνι. Ποιο λιμάνι πήρε. Το πήρε, τελείωσε. Πόσα πήρε το λιμάνι. Πόσα 100 πήρε. 15%. 15% το λιμάνι. Και εγώ σε ένα μπάρα μα δώσω 1000 ευρώ, παίρνω το 10%. Παρακάτω, άλλο. Υπάρχει μετά. Έχει σημασία και ότι υπάρχει. Ναι, ναι, άλλο τι πήρε. Μπορούσε να το πάρει διαφορετικά. Τι πήρε, ρε, άλλο. Δηλαδή, εσύ λες που γάμο, τι άλλο οι πήρε. Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι θα επιτρέπαν ένα Ρώσο να πάρει το λιμάνι. Ρε, τι πήρε άλλο, ρε. Τι άλλο πήρε. Τι πήρε, πήρε το Μέγκα. Πήγε να πάρει το Μέγκα. Πήγε να πάρει. Αγόρασε τις μετοχές του Πόμπολα. Και αστείες μου την ούρσουν άλλη θέση. Αγόρασε τις μετοχές του Πόμπολα. Δεν πήρε ζάμπα. Πλήρωσε. Ναι, τι πήρε. Έκανε πράγματα. Τι πήρε, ρε. Πάμε στο Ζαΐρ. Τι πήρε, ρε. Τι να μιλήσω στα Στανόγεβιτς, ρε. Από το να μιλάσει καλύτερα. Ναι. Άντε, ρε, κόψτε με. Δώσε το Στανόγεβιτς. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να ακούσουμε τον προπονητή του Πάου. Εννοείται, τι ερώτηση είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Άντε να ξενερώσουμε τον προπονητή του Πάου. Είμαστε έτοιμοι. Ένα πρώτο σχόλιο στο άκουσμα της ομάδας. Αν είχε ασχοληθεί καθόλου από το πρωί που προέκυψε το group ή αν η μελέτη θα ξεκινήσει τώρα. The first comment when you hear the opponent and if you started studying on the possible opponents when you heard in the morning the group that we are in or now you start your analysis. Okay, we start on all the first of course when you heard the opponents we know they changed too many players because of some problem in Ukraine but
there last year was very, they play very well. It's a fourth position. Coach a long time is here, young coach, and this is first impression. We call some friends from the Ukraine, and we have some information. We have two matches to see before they play. Η ανάλυση ξεκινάει αμέσως με το που ακούσω το όνομα του αντιπάλου. Γνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή για αρκετές σεζόν, έναν νεαρό προπονητή. Γνωρίζουμε ότι έχει χάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ουκρανία. Ωστόσο, την περασμένη σεζόν έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχει μια πολύ καλή πορεία. Έχουμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε πληροφορίες από διαφόρους ανθρώπους που έχουμε στην Ουκρανία και από γνωστούς μας, και επίσης ξέρουμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια στη διάθεσή μας για να τους δούμε πριν φτάσουμε στο σημείο να τους αντιμετωπίσουμε. Είναι ένας βαθμός αντίπαλος, κατά τη γνώμη του, από αυτές τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε. It's a good opponent, it's a good draw for this first information that you gathered. You know, it's difficult to say for the Europe, but of course I must be realistic, it's better than some another, but it's maybe worse than other. You know, we have a medium opponent and we will respect, of course, and it's very serious to go to the game. But generally, we are favorites, not question. Στην Ευρώπη δεν μπορείς εύκολα να πεις ότι κάποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλο. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι καλές ομάδες. Σίγουρα υπήρχαν και καλύτερες, σίγουρα υπήρχαν και χειρότερες. Αυτό που εμείς θα κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τα παιχνίδια, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Το γεγονός ότι ο αντίπαλος φαίνεται βατός θα επηρεάσει τον τρόπο της προετοιμασίας της ομάδας σε αντίθεση με το αν υπήρχε μια πιο δυνατή ομάδα. The fact that the opponent seems good is something that will give you the right to change your program and the preparation until this. These games, in comparison with a very strong opponent, for example, we change only against the game because they play on the special way. Here we have some small changes depends of opponent, how we play maybe with some small difference, not big. Always I try to play to give helps for the players to feel better against some opponent, but we have our of course rules and you will follow us. Όχι, η μόνη αλλαγή που κάναμε σε στυλ παιχνιδιού και γενικότερα στη φιλοσοφία μας ήταν στο παιχνίδι με τη Γάνδη, που θέλαμε να δοκιμάσουμε αυτό το καινούριο σύστημα. Γενικότερα από εκεί και πέρα, σίγουρα πάντα κοιτάς τον αντίπαλο και αν μπορείς να κάποιες λεπτομέρειες να τις αλλάξεις έτσι ώστε να βοηθήσεις τους ποδοσφαιριστές να αισθάνονται καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για την δουλειά που πρέπει να κάνουν. Ωστόσο, έχουμε το δικό μας στυλ, τη δική μας φιλοσοφία και στα περισσότερα παιχνίδια θα ακολουθήσουμε αυτή. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο ΠΑΟΚ στις 27 Ιουλίου είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει την Ουκρανική ομάδα. The question is if ΠΑΟΚ is going to be ready in 27 of July in order to play and win these games. Of course, we must be ready. This is sure. I hope we will see, okay, now the special match tomorrow against Ajax, but against an opposing, I hope. This will be look like we want. Of course, not in the full version, but it's 70-80-90%. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το ζητούμενο και δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αύριο έχουμε το παιχνίδι με τον Ajax, το οποίο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε πάλι να δούμε κάποια πράγματα και μετά έχουμε στη Θεσσαλονίκη το φιλικό με την Ανόρθωση, όπου εκεί θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την εικόνα της ομάδας που θα θέλουμε να δείξει στο παιχνίδι με την Donetsk, την Ολυμπίκα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι στο 100% στο φιλικό, αλλά θα πλησιάζει αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε στο επίσημο παιχνίδι. Δίνει, ας πούμε, μια ασφάλεια το γεγονός ότι το δεύτερο μας γίνεται στην Do you feel more secure about the second leg being played at home? Yes, of course, because it's especially this is the first part of the qualification, but it is the second round. I prefer first to play at home, always. Σίγουρα, γιατί είναι τα πρώτα παιχνίδια, είναι οι πρώτες επίσημες διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, στον επόμενο γύρο, θεωρώ για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ότι είναι καλύτερο να παίζεις το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Αυτή την άποψη και το τερματοφύλακα σήμερα πλέον να θεωρεί ότι αυτό το ρόστερ είναι έτοιμος για τον αγώνα το συγκεκριμένο, ή περιμένει για κάποια άλλη προσθήκη την οποία την υπολογίζει ή την έχει κατά νου έστω.
after the signing Gray, do you believe that with this roster we are full in order to go and play these first two games, or you expect in this period of time, in this 14 days, okay, with new players? Yeah, with the goalkeeper and Mark, we are already full for the deep match, big two matches, and I'm satisfied with the roster, and we will see after, depends on everything. I read these two, three matches and after we can speak more. But for now I'm satisfied with the squad. Όχι, με το Ray και με το Mark είμαστε γεμάτοι και αυτά τα δύο παιχνίδια και από εκεί και πέρα το τι θα δείξει η ομάδα στην πορεία και αν κάποια δεδομένα μπορεί να αλλάξουν, είμαστε εδώ και θα το συζητήσουμε, αλλά για τώρα είμαστε καλυμμένοι. Επειδή μιλάμε συνέχεια για τις μεταγραφές και για τις προσθήκες, υπάρχουν αποχωρήσεις σε αυτό το διάστημα παιχνών των οποίων τέλος πάντων θα μπορούσαν να υπολογίζονται είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη ομάδα? Speak about transfers, but we always speak about players coming in. In this period of time, do you have some players going out of the squad? Of course, always can. Somebody is not satisfied, can go. And generally, we don't want to sell nobody, but if somebody is not satisfied, somebody not in the squad, we don't want to. He can go and we can speak, but okay, wait these two matches next, and after we have the totally clear picture, and I'm only how many days. Σίγουρα αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Κάποιος ποδοσφαιριστής που μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από το χρόνο συμμετοχής του ή εμείς να μην είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής στις προπονήσεις, είναι λογικό το ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ότι θα φύγει κάποιος. Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας. Θα δούμε τις αντιδράσεις και την απόδοση των ποδοσφαιριστών σε αυτά τα παιχνίδια και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε. Με τον Μπρίκιτς, υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη όσον αφορά το μέλλον του? Αυτά. Με την ελπίδα ότι ακούστηκαν καθαρά. Πεντακάθαρα, Γιώργο. Πεντακάθαρα. Ωραία. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, συγγνώμη λίγο, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι τον αγώνα να μην περιμένουμε κάποια μεταγραφή. Ότι είναι καλυμμένος ναι. Μπορεί να υπάρχει, αν για παράδειγμα υπάρξει μια μεταγραφή την οποία κυνηγάει ο ΠΑΟΚ στη θέση για παράδειγμα του χαφ ή του μπακ. Ή του κεντρικού αμυντικού δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν θα το αφήσει. Απλά στην παρούσα φάση το σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους παίκτες που δουλεύει εδώ τόσο καιρό, με αυτούς θα πορευτεί για τα συγκεκριμένα δύο παιχνίδια. Ωραία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Αυτά από τον Γιώργο Ζαΐρη και από τον Στανόγεβιτς, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, για την κλήρωση με την Olympic Donetsk. Λοιπόν, η πρώτη ώρα ήταν προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, ο οποίος αποσύρει. Οριστικά διαγράφει το αυτοκίνητό σου. Αφού τηλεφώνησε στο 18133, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά παίρνεις την καλύτερη λύση. Σιγά. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133, αδερφή Κωνσταντινίδη. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Για το πεντάστερο με την τεράνα βίλα στην παραλία Κατερίνης, γράφετε ΑΜΗ 3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη διακοπές, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344, τη Δευτέρα στην εκπομπή του Βλαχόπουλου και του Πάγκου θα γίνει η κλήρωση για ένα υπέροχο τετραήμερο, το οποίο θα κερδίσει ένας φίλος ακροατής ή μια φίλη ακροάτρια στο πεντάστερο Mediterranean Village στην παραλία Κατερίνης με ένα απλό SMS το οποίο κοστίζει 1 ευρώ και 24 λεπτά. Και φέτος το καλοκαίρι επιλέγουμε την www.ekdromi.gr για τις διακοπές μας και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα με προσφορές με 50%. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμένα πάντως η εκπομπή σήμερα δεν μ' αρέσει. Σου λέω σαν ακροατής. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον ανοίγουμε ραμές στο 2310 και τα 390 για είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Ουτώθηκε στη δουλειά. Η εκπομπή είναι προσφορά από την σκιά της Μπαλοδήμος, όπου μπορείτε να βρείτε τα ταξί, τα 10 ταξί τα οποία δίνουμε σε 10 από εσάς με 18.500 ευρώ. Με φυσικό αέριο. Θα τα βρείτε στο 2310 596 690
ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΙΟ. Τώρα που άνοιξε και ο κόμβος, είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Πριν πάμε στον κόσμο, εξαιρετική εξοικονόμηση χρημάτων και απαράμιλη ποιότητα εκτύπωση από την HP, που σας επιστρέφει έως και 100 ευρώ όταν αγοράζετε διπλές ή τριπλές συσκευασίες αυθεντικών δοχείων Graffiti HP. Συμμετέχετε στην προσφορά εύκολα και γρήγορα μέσω της σελίδας hp.gr κάθετος toner παύλα cashback εντός 30 ημερών από την αγορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σαρώσετε και να ανεβάσετε την απόδειξη αγοράς και τις ετικέτες και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην online φόρμα. Η προσφορά ισχύει έως και τις 31 του Οκτώβρη. Α02 κενό Μαργαρίτης ονοματεπώνυμο στο 54344. Μόνο δύο φίλοι έχουν μείνει στην αναμονή. Και πολλοί είναι. Πάμε στο κόμμα. Και αυτοί οι ήρωες είναι δύο. Εγώ θα άλλαζα το ράδιο. Μουσική θα άκουγα, Velvet. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Α, ο, πάει. Δεν μου λες, σ' ακούω ρε το βράδυ με εκεί με τους Αργιανούς. Ναι. Και γελάνε και τα μερμήγκια ρε. Γιατί ρε φίλε. Θα ανεβείτε. Θα κόψετε 20.000 διαρκείας. Γελάνε και τα μερμήγκια και τα κόκκινα και τα θυμάσαι. Ρε εσείς, όλο το χρόνο κόψατε 15.000 εισιτήρια ρε. Τι να γιάνε. Ρε δεν τρέπεστε ρε κάκη ρε. Ρε Στέφανε, κολοτούμπα. Λοιπόν, και εσύ με 35 μηχανάκια, οι ζητάδες 80 ήτανε, έχει φωτογραφία, εφημερίδα, έχει καμιά 70 ζητάδες φωτογραφία, ένα ηρακλειδέα φωτογραφία δεν έχει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, έτσι εσύ. Ε? Λοιπόν, άκουνα δεις τώρα. Κοίταξε μπάτσος, να δεις. Μπάτσος, έχει καμιά 70 άκουρε, μπάτσος. Άκουνα αυτή, 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 άκουνα δεις τώρα. Ναι. Πάρε γραμμές. Ναι. Εσύ. Τι θα γίνει ρε με αυτόν τον Παπαστρούφε. Αυτός ο Τζάμπα Μάγκας ρε, αυτός ο Ζουμπάς. Ακούς. Λοιπόν άκου να δεις τώρα, Μπούζα. Είπες ότι ξέρεις σκάνδαλο, σβήσανε του Ολυμπιακού τις αγωνιστικές. Ναι. Είδες ρε μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ ρε. Όχι. Αυτό είναι ρε, τρίπλη ρε. Όχι. Ρε, τι άνθρωποι είσαι, ρε, λένε από μένα. Ρε, είναι τσιτσιμίτσι κότσι, ρε. Αυτή να πούμε, είναι τα χρωσόγλα πέφτουν σύννεφο, ρε. Αυτή ρε, εσύ, ρε, οι μακεδονομάχοι, ρε, θα μας τρελάνουνε, ρε. Είστε, μου λες εσύ, να πούμε, αυτοί θα κάνουν, να πούμε, επανάσταση. Με τι να κάνουν, αυτοί βρεμένοι εφημερίο δεν μπορούν να τη δείξουν, ρε. Κοίτα, βάλαν και παοξύ αντίπαλο από το γραμμένο. Α, ναι, εκεί είναι το γέλιο. Ναι. Εκεί θα γίνει το γέλιο. Ξέρεις τι, σε είπα. Θα βγάλω το Καλατζή και θα πέσουν όλοι ανάσκελα. Λες να βγει ο Καλατζής. Λες να βγει ο Καλατζής και να πέσουν 80-20 στο γάβρο οι διαιτητές. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Εσύ μέσα στην τούμα θα το παίζει το γάβρο 0-80 ρε. Ρε το Καλατζή ρε, τι τους έκανε. Και ακούς και θα, σε είπα εγώ σε κανένα δύο χρόνια. Ρε το, την Τούμπα σε Καρούλια και στο Ροστόφ. Εσύ που δάζεις σε δύο χρόνια. Εγώ. Ναι. Θα είμαι στην Αλφα και Μάγκας. Στην Αλφα θα είσαι. Στην Αλφα και Μάγκας. Περίμενε αυτό που λέει. Του χρόνου που θα παίξεις. Που θα παίξω Β' Εθνική θα παίξω ρε. Μπορείς να παίξεις Β' Εθνική ρε. Β' Εθνική θα παίξω και θα έρθω πάλι εσύ δεν θα ανέβεις ρε. Τι. Αλλά επειδή, κοίταξε, εγώ σέβομαι τον αγώνα του Άρη. Ναι. Σέβομαι τον αγώνα του Άρη. Μεγάλος γιατί... αγώνας, μεγάλος αγώνας. Ναι ρε, σε, γιατί να πούμε εντάξει, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά με αυτούς εδώ τους Μακεδονομάχους τι θα γίνει ρε. Ρε τι θα γίνει ρε με αυτούς τους Μακεδονομάχους. Γελάνε και τα μυρμήγια ρε. Τέλος, στον επόμενο. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Ακούμε. Ναι. Λοιπόν, ας πω εγώ τι έγινε με τους Μακεδονομάχους, φιλαράκο. Ο ΠΑΟΚ για 50 χρόνια θα χτυπάει πρωτάθλημα. Και εκεί παίρνω και οτιδήποτε. Και θα είναι και στην Ευρώπη. Πόσα και χρόνια χτύπησε πρωτάθλημα. Δεν, δεν υπάρχει. Αυτή είναι, ρε. Δεν ξέρω, ρε, θα χτυπάει τίτλους, ρε. Τίτλους. Θα χτυπάει τίτλους ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ρε. Και θα παίρνει στην πρόβη κάθε χρόνο.
Εσείς είστε πεθαμένοι ρε, όλοι. Όλοι άλλοι, όλοι. Δεν υπάρχει πόλη άλλη ρε. Μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει. Τελειώσατε όλοι σας, το καταλάβατε ρε. Είστε δεδομένοι, πεθαμένοι ρε, μην μιλάτε ρε. Σκάστε ρε. Μαρεθήκαμε ρε. Και εσύ ρε Ρατόπουλε μας βγάζει την ΑΕΚ τώρα. Για την μεγάλη ομάδα ρε. Τελείωσε με τα γαστά σοβαρά. Δεν μου λες, αφού οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι. Αφού οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι όπως λες. Αφού οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι όπως λες, γιατί ασχολείσαι μαζί τους. Γιατί ασχολούνται οι άλλοι με τον ΠΑΟ και όχι, εσύ γιατί ασχολείσαι. Γιατί μόλις. Τι έλεγε αυτός ρε. Και τον ΠΑΟ δεν έλεγε. Ό,τι θέλει λέει. Εντάξει. Και αυτός λέει ό,τι θέλει. Και εγώ λέω ότι θέλω. Εσύ που λες ότι είσαι μεγάλος και τρανός και τεράστιο σωματείο. Και δεν είναι από σένα. Και χτυπάς πρωτάθλημα. Δεν χτυπάει. Γιατί να ασχολείς. Ακούς τι λέω τώρα. Ακούω τι λες. Πολύ παροξία απαγορεύει, δεν ακουστεί. Μου πιένει καθένα. Ακού να δεις εσύ. Εσύ απαγόρευσε κανένα να μιλήσει. Φωτογραφία στην εφημερίδα. Τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια της αστυνομίας έχει φωτογραφία. Έχει κανένα μηχανάκι να κλειδί εδώ. Όχι, ρε, δεν υπήρχε. Έλα, δε στην εφημερίδα. Δεν υπήρχε κανένα. Είναι στημένη η φωτογραφία. Όχι, ρε, δεν υπήρχε. Ο Μπούζος την έβαλε. Δεν υπήρχε ένα κλειδί. Πού είναι ένα κλειδί, ρε. Δεν υπήρχε. Εγώ βλέπω αστυνομικούς. Δεν υπήρχε. Εσύ, χολύπτη. Πες μου, τι βλέπεις. Δεν υπήρχαν. Μπάτσους δεν βλέπεις. Εσύ πες ότι δεν υπήρχαν. 35 μηχανάκι. Έτσι μου είπαν. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Δεν υπήρχαν. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πες ότι 35 μηχανάκι. Ναι. Άξια τα παιδιά που πήγαν. Αλλά δεν πήγαν άλλοι. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Είπαμε ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα φίλε. Να πω λίγο τη δικιά μου άποψη σχετικά με τις μεταγραφές μόνο θέλω του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι εφόσον η περσινή χρονιά, δηλαδή εντάξει, ήταν σχεδόν πετυχημένη και είδαμε κάτι καλό μέσα στο γήπεδο. Βέβαια. Ότι δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν φέτος πολλές μεταγραφές και πολλές. Έλα ρε τώρα, άμα πας για πρωτάθλημα τώρα και θα κάνεις ντου, μεταγραφές είναι αυτές τώρα. Έχετε ξυνήσει τα μούτρα σας, να πούμε. Σαν τη Μέλπο Ζαρόκος θα έχετε γίνει. Έχετε ρητηριάσει τις μούρες σας. Είναι αυτές μεταγραφές να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό και να του πάρεις το πρωτάθλημα, μωρέ τώρα. Κρατάς τον κορμό, κρατάς τον κορμό. Και την μπάστα να κρατήσεις και την τουλούμπα, ρε. Με δύο-τρεις προσθήκες. Ποιες είναι, πού, ποιες προσθήκες. Ωραία, ας πούμε είναι ωραία προσθήκη. Τι είναι ωραία, καλύτερος από τον Γλύκο είναι. Καλός είναι. Θα το δούμε στο γήπεδο. Καλός θεματοφύλακας. Ο Μακ, καλή προσθήκη. Ο Μακ. Ο Μακ. Πολύ καλή προσθήκη. Πολύ καλή. Μετά τι γίνεται, άλλο. Και ένα center back καλό δηλαδή. Πού το είδες εσύ το center back το καλό. Όχι, δεν τον είδα, αλλά θα περιμένω. Δηλαδή, δεν αριστερό back έχεις καλό. Εντάξει, ο Λέωβερ... Εξάρι μεγάλης ποιότητας έχεις. Οχτάρι μεγάλης ποιότητας έχεις. Δεκάρι έχω. Ποιότητας έχεις. Πώς δεν έχω. Ποιον έχεις. Τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ. Για να πάρεις προτάσμα θες ένα καλύτερο Μπίσεσβαρ. Και το Σάκοφ. Το Σάκοφ. Το Σάκοφ, αν το πεις ανέβαστο σε έξω, έπιασε φωτιά. Πυροσβέστη θα τον περάσουν στο τρέξιμο. Ο Σάκοφ εθνική Κροατία παίζει και ο Λέωβαρτ εθνική Κροατία. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Το ναι, φίλε. Ναι. Αντί όμως στη θέση του Λέωβαρτ έφερε έναν παίκτη ή αντικαταστάτη backup. Χειρότερο. Ο οποίος δεν είναι καλύτερος. Δεν είναι θέμα. Ναι, εδώ συμφωνώ. Εδώ συμφωνώ. Απλά αυτός προφανώς επέλεξε τον Γιαννούλη, τον έστειλε ας πούμε στον Ατρόμητο δανεικό να πάρει κάποιες ευκαιρίες και πήρε απλά ένα backup του Λέωβαρτ. Ας πάρει την καλώς. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Πάει το διαφημιστικό για να παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Λέγε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Επειδή είμαι ήδη με το αναπόδειο στους ομίλους του Κάπιος και επειδή θα κληρωθώ με τη μεγάλη Bayern München. München. Ναι, όταν έρχω στο Μόναχο, αγαπητέ φίλε, επειδή εγώ είμαι πολύ μικρότερος από σένα, θα σου ζητήσω δύο φορές συγγνώμη από κοντά. Και να πάνε εκεί στη Μαρία Πλάζα, να πούμε μπυρίτες, βαρελίσεις και παλιώματα που κεράσω εγώ και να σου πάω μέσα στη γηπεδάρα να σε κάνω αριστεί. Για να σταματάς να φωνάς, για να σταματάς να φωνάζεις, για να μην σου φταίει ο Ραπόπουλος, για να μην σου φταίει ο Μπούζος, για να μην σου φταίει κανένας. Θα σε κάνω αεκάρα εγώ. Και θα σε ταΐζω κατσίκι κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τεζεκά μόσχα. Αφήσει το τελειωμένο το παιχνίδι αυτό. Αυτοί έχουν 33 χρόνια μέσα όρο εντεκάδα. Δεν έχουν κάνει το νέο μεταγραφή. Εμείς διψάμε. Έχουμε σημαίνες. Θα πιέσουμε ψηλά. Έχουν επιρρεπεί στόπερ. Και μετά θα ρωτήσουμε σε μια λίγο πιο βαθύ κλήρωση την επόμενη φορά. Που θα φορά τα πλήρω. Πιάστε όλοι τρίτη τετάρτη καραπέ.
για Σαββατοκύριακο Super League. Γιατί το πρωτάθλημα φέτος είναι τη ΣΑΕΚ. Το διεκδικούμε και το φωνάζουμε. Το αξίζουμε και θα το πάρουμε. Δεν το λέμε στα χαρτιά Ιούλιο ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Το πρωτάθλημα θα το κυνηγήσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα το πάρει στο νήμα η ΑΕΚ. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Καλή τύχη, παλιμά της Ουκρανίας. Γεια χαρά. Επόμενος, ναι. Έλα. Πολύ, πολύ οξυγόνο έχει καυστορκή. Πάμε. Αυτός έπαθε υπεροξυγόνωση. Είναι εξολιάζεις, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ναι. Είσαι τρεις φορές, ρε φίλε. Την τέταρτη ναι, φορά ναι, κόπηκες. Ναι, ναι. Λέγε. Λοιπόν, λέγε. Καλησπέρα, ραπ. Καλησπέρα. Είμαι εδώ με τα παιδιά, με κάτι φίλους μου, σε μια πισίνα. Είχαμε μια απορία να ρωτήσω το κόκκινο. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται στο Ηρακλή, δεν πιστεύω να παίξει το ντέρμπι με τον Ιωνικό Διαβατόλου χρόνου. Κοίταξε, ο Ηρακλής, αν μείνει β' εθνική, θα είναι θαύμα. Αυτό είναι απορία. Έκλεισε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να κοιτάξει να κάνει κανένα βουτιά. Έλα ρε κόκκινε, με σένα θέλει να ασχοληθεί, να σου τσιμπήσει τα μάγουλα, ραδιοφωνικά θέλει, να σε κολλήσει θέλει. Καλά κάνει. Γιατί παίξε παιχνιδικά, είναι πινκ-πονγκ. Καλημέρα, ναι. Αφού το κλείσε, πώς να κάνει. Το κλείσε, γιατί σε βάρεις. Ναι, φίλε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε φέτο. Φέτο είναι μια χρονιά γενικά και για το ποδόσφαιρο και για την κοινωνία πάρα πολύ νοχελική. Ραστόπουλε, βλέπω, βλέπω να έχουμε όλο το χειμώνα μεγάλη θλίψη. Βλέπω οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι να κάνουν μεγάλες δουλειές. Βλέπω καταθλίψεις και τέτοια. Αυτό, νομίζω, βλέπω, αυτό βλέπω εγώ. Εγώ νομίζω από τώρα μπήκαν οι γιατροί. Ήδη το κοινό έχει μια κατάθλιψη. Τι ποδοσφαιρική κατάθλιψη? Και γενικά το κοινό βλέπω ότι προχωράει σε δύσκολα μονοπάτια. Επίσης βλέπω αυτή τη χρονιά περισσότερες μεταναστεύσεις νέων ανθρώπων. Λοιπόν, βλέπω θανάτους πολλών ηλικιωμένων. Γενικά βλέπω τη χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Εσύ τι βλέπεις? Ό,τι είπες, ναι. Τα υπογράφω όλα. Λοιπόν, όπως κοροϊδεύουμε πολλά ψυχοσωματικά τον Ηρακλή, ναι, και τον Άρη, ναι, έτσι ένας τύπος από την Καστοριά μας δουλεύει με την ΑΕΚ. Θα φανεί στο χορτάρι, μεγάλε. Μεγάλε. Θα φανεί στο χορτάρι. Στο χορτάρι, ό,τι και να φανεί, εμείς δεν θα είμαστε πρώτοι. Στον ΠΑΟΞΗ βλέπω μια απεσιοδοξία. Ναι. Γιατί είχε την, μέσα στις αρχές του Μαΐου και μετά το κύπελο την πεποίθηση ότι πάει να πηδήξει το σύμπαν, ότι πάει να γίνει μεγάλος. Έφαγε πανωτές φάπες στο επιχειρηματικό Σαββίδης και φαίνεται ότι αυτό τον έχει επηρεάσει και στο κομμάτι που λέγεται ΠΑΟΚ. Και το κομμάτι αυτό επηρέασε και το κοινό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή γνωρίζετε πέντε πράγματα από εμάς περισσότερο. Ναι. Μου φέρε στα κιλά του Βιερίνια, του Λίνου και του Κοντρέρα παίχτη. Το ΜΑΚ. Μα φαίνεται ότι ο ΜΑΚ δανεικός είναι το ταβάνι του ΠΑΟΚ στις μεταγραφές. Επόμενη γραμμή. Βολίδα. Yeah. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Φάνος από Χαλκίδα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Καλά. Λοιπόν, σας ακούω παιδιά πολλές φορές. Δεν έχει τύχει να μπορέσω να επικοινωνήσω. Τώρα προσπάθησα και μπόρεσα. Ναι. Θέλω να πω και εγώ δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχήν μου αρέσει η πλάκα που γίνεται και όλα αυτά και μεταξύ του άλλου και αστείου. Μαθαίνουμε και πράγματα. Γιατί ρε φίλε, αξίζει το κόπι να μιλάμε για κάτι σοβαρά για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε και σοβαρά, κάνουμε και την πλάκα μας. Να, λίγο να ξεδίνει ο κόσμος. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν αξίζει το ποδόσφαιρο να το βλέπει σοβαρά, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι για μένα, όποιος πιστεύει μόνο η ομάδα. Και πάνω απ' όλα η ομάδα είναι χαζός. Έφυγε αυτό το πράγμα. Δεν είδες ότι η ψιλοχαλαρώσαμε. Δεν είδες πόσες χιλιάδες Ηρακλειδείς υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα όλοι. Έχει 50.000. 300.000. 300, 250. 300.000. 150. 5 εκατομμύρια. 300.000. 35 μηχανάκια πήγαν εχθές. Που σημαίνει. Δεν πήγαν 35. Άκουδα εμένα. Δεν που πήγαν. Σημαίνει, άμα δεις τη φωτογραφία της Μέτροσπορ. Σήμερα δεν έχω δει. Άμα δεις φωτογραφία της Μέτροσπορ, Ηρακλειδέα με σημαία δεν θα δεις. Κρανιοφόρους, μοτοσυκλετιστές, μπάτσους. Σου αναδεικνύει. Τι μου αναδεικνύει. Μέσω της εφημερίδας. Ότι τι. Πόσους
ζητάδες επιστρατεύσανε ναι, προκειμένου ναι. να σταματήσουν τον κόσμο του Ηρακλή. Ποιο κόσμο του Ηρακλή, δεν υπάρχει. Αυτό. Δεν υπάρχει κόσμο του Ηρακλή. Καλά, δεν υπάρχει. Είναι 50 οργανωμένοι, τρελαμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να συμπαρασύρουν. Ο Μαρκάρης έκανε πολύ κακό. Μισό λεπτό, ρε Κόκκινε, μην πηδά την κουβέντα. Οι οποίοι δεν μπορούν να συμπαρασύρουν οι οργανωμένοι την πλατιά μάζα το φίλο του Ηρακλή. Το καταλαβαίνει αυτό. Απογοητευτεί ο κόσμο. Ο κόσμο δεν ασχολείται. 50, 100, 30, 700. Οπαδοί οργανωμένοι και τέλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα που μου έκανε κακή εντύπωση βέβαια, αλλά αυτό έγινε. Είχε βγει κάποιος βαφιάδης στο Ηρακλή και είχε πει ότι εμείς 3.000 κόσμος υποστηρίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και λέω ποια είναι κατά την αλήθεια, είπε ο Ολλανδός. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, άκου να δεις, όταν έπεσε τον κομμουνιστή, όταν έπεσε τον κομμουνιστή ο Τσίπρας, όταν έπαιζε τον κουρμουνιστή ο Τσίπρας άμα ήταν 19 χρονών εδώ πέρα και ήταν τώρα 19 χρονών, στην αυτόνομη θύρα 10 θα ήταν. Μάρξ τα διάβαζε και θα ήταν στα πανεπιστήμια και θα κυνηγούσε παοξίδες. Τώρα που έγινε δεξιός, έκανε κολαράκι μεγάλο, πάχινη κοιλιά του έγινε, ξέρω εγώ, δεξιός ο Τσίπρας, δεν τους θέλει τους Ηρακλειδείς. Δεν τους θέλει τους Ηρακλειδείς γιατί ανήκουν στην αριστεροκομμουνιστικό αναρχική παράταξη. Αυτό είναι ένα θέμα για τον Ηρακλή. Ότι δεν τον θέλουν. Ναι, αλλά αυτά ο κόκκινος δεν τα λέει. Ότι υπάρχει. Φοβάμαι. Δεν τα λέει. Φοβάται, δεν τα λέει. Ότι ο Ηρακλής πληρώνει και το γεγονός ότι ο κόσμος του οργανωμένος ανήκει στην άκρα αριστερά. Η οποία είναι επικίνδυνη, είναι δυνατή. Αχ, Θεέ μου. Στο Καφτατζόγλιο πριν 2-3 χρόνια πλακώσαν κάτι τύπους οι οποίοι ήταν Ηρακλειδείς και είχαν την ελληνική σημαία σε καπέλο. Τους πλακώσανε. Άντε μπράβο, πείτε τα. Ξυπνήστε. Για το να μην θέλουν τον Ηρακλή, δεν τον θέλουν. Και εγώ το λέω. Το θέμα είναι ότι κανένας στην Ελλάδα εδώ πέρα και κανένας Ηρακλειδέας παράγοντας, μπαγλαμάς, δημοσιογράφος, παραγωγός δεν είπε γιατί δεν τον θέλουνε. Το γιατί δεν τον θέλουνε. Για να του φάνε τα οικόπεδα. Αν του φάνε και τα οικόπεδα. Αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό είναι το πρώτο. Του φάνε τα οικόπεδα, σας τρυπήσαν όμως μετά τα τιμολόγια. Αυτό είναι το πρώτο, καληνύχτα. Άντε τα γάρι. Τα τιμολόγια, βρε τα γάρι. Τα γάρι. Φίλε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, δεν πάμε σε γραμμή. Έχουμε... Πριν πάμε σε γραμμή, καλησπέρα. Ναι. Έλα. Έγινε γνωστό, αν θυμάσαι, ότι είχε μια τιμωρία ο ΠΑΟΚ από το μάτσο με τη Σάλκε. Και σε ένα ευρωπαϊκό μάτσο έπρεπε να έχει κλειστεί τη θύρα 4. Ναι. Και ένα πρόστιμο. Έγινε γνωστό ότι θα μείνει κλειστή η 4α μόνο. Έτσι και θα είναι ανοιχτή η θύρα 4. Το θεώρησε ο ΕΦ ότι είναι δύο διαφορετικές θύρες. Κλείνει δηλαδή 4α σε αυτό το μάτς και στο ευρωπαϊκό δηλαδή μάτς θα είναι ανοιχτή η θύρα 4. Δεν μου λες με τα διαρκεία τι γίνεται τώρα, γιατί αμέλησα ναι. στην εισαγωγή. Κοίτα πως έχει ξαπλώσει. Ότι... Μια χαρά είναι. Ποιος ξαπλώνει. Έχει χυθεί στην καρέκλα. Μια χαρά είναι. Σε ποια δουλειά θα καθόσουν έτσι. Εσύ είσαι χυμένος ολόκληρο. Ρε, σε ποια δουλειά θα καθόσουν έτσι, έτσι ξαπλωμένος. Σε παρακαλώ λίγο. Επειδή υπάρχουν. Εσύ πώς κάθεσαι. Πες ότι έχει βγάλει τα μέζα και τα ξύνια. Λοιπόν, έχει βγάλει και τις κάλτσες. Βρωμακοπάει το στούντιο και το εμεί. Άσε, ρε, κοίτα, κάτω από τη μασκάλη σου. Εκείνη τη λαδίλα τώρα. Ένα στήριο το οποίο είχε 300 ευρώ πέρσι. Πόσο έχει φέτος. Έχει μειώσεις από 25-27% μέχρι και άνω των 30%. Λάθος. Έπρεπε να είναι 100% η μείωση. 110 ευρώ είχε πέρυσι τα πέταλα για ανανέωση. 100% και φέτος είναι 80. Ρε, εσύ τι είπε. Ένα παράδειγμα. Έπρεπε να είναι 60%. Κόκκινε, πόσο βλάκα μπορεί να είσαι. 100% είναι τζάμπα το εισιτήριο. Γι' αυτό σου. Βλάξ. Τζάμπα. Αφού είναι 7 αγωνιστικοί και άμα έχει κι άλλε. Σε ρε, ξενιάζει. Τι κάνει, το λαϊκάντσα κάνει. Όχι, ρε φίλε. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Δηλαδή 7 παιχνίδια δεν θα δει. Ναι. Άρα πάει να δει. Playoff δεν θα γίνουν. Γιατί δεν τα λε στον κόσμο αυτό. Γιατί. Δεν θα γίνουν playoff. Λέει Nova playoff, δεν θα γίνουν playoff. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ στο λέω. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να γίνουν playoff. Ποιο το είπε σε αυτό. Χρυσή, ακούς κάτι και τελειώνουμε. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν playoff. Ναι. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Μάλιστα. Λοιπόν, και... πώς ζητάς 80 ευρώ όταν θα στερηθώ σίγουρα 7 αγώνες ναι. όταν 1002. Λάθος είναι αυτό. Πρέπει να ζητήσει 110, 55. Για να είναι και. Ναι, αυτό που λες. Δεν θα δικαιολογήσει τα άθλια διαρκεία του κόμματο. Καμία σχέση. Ναι. Ουδεμία σχέση. Λέω η πολιτική, επειδή πολλέ φορέ. Κόκκινε, άκου. Κάνουμε κριτική για την εταιρεία. Άκου. Και λέω η εταιρεία ΠΑΟΚ. Η τιμή που έβαλε στα διαρκεία είναι ασφαλμένη. Άκου, κόκκινε. Και 100 ευρώ να τα δίνει τα διαρκεία. Αν ο ΠΑΟΞής είχε φιλοδοξία, θα πήγαινε να αγοράσει. Με την τηλεκάρτα, όπως θέλετε, με πιστωτική κάρτα κτλ. Τηλεκάρτα. Με την πιστωτική. Με την πιστωτική.
ο Παοξής δεν γουστάρει φέτος τον Παοκ. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό τι θα φανεί. Θα φανεί. Ποια φανεί και ποια γιώτα και ποια λέει. Ποια φανεί, ρε. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό που. Τι να αμφιβάλλεις. Δεν θα αμφιβάλλεις ποτέ. Για να κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες. Παρμάουλ. Πες το έτσι με στόφο. Γουστάρω. Ε, ναι, πες το, τι. Τα έχουμε πει ρε κατ' οβολή. Πες τα ρε κόκκινε. Άντε πες τα, πες τα. Το χαϊβάνι το άλλο δεν καταλαβαίνει. Ήρε Δευτέρα. Θες πάλι να γίνει ζημιά. Άντα Δευτέρα. Θες να γίνει ζημιά πάλι. Αχ, άνοιξε η τουρμπίνα πάλι. Θες να γίνει ζημιά πάλι. Άντε πάλι τα ίδια. Κόλλησε. Δεν μπορεί να βγάλουμε ροκάματο. Εμείς μόνο φαγάσαι αυτό κύριος. Θα το χάσουμε, κατάλαβες. Λοιπόν, διαλέξτε ανάμεσα από 1320 διεθνείς στάσεις από τη νέα βεντάλια Global Vitex σε ένα χρώμα, σε ένα χρόνο τον οποίο ονειρεύεται για να δημιουργήσετε. Τρία τα καταστήματα, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντιστάσεω 82 στο Φένικα. Ο Κοσμάογλου που είναι για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες και να τον βρείτε στο 2310 480 606. Διαβάζω μηνύματα. Ναι, γρήγορα. Ποια διαρκεία, ρε παιδιά, ξυπνά. Α, νάτο. Επτάγωνο και κλεισμένο έχει. Και τι είναι αυτό, δικαιολογία για να μην πάρετε. Εσύ θα έπαιρνε τα κουβαρτά. Σταματήστε επιτέλου. Σε αυτή την τιμή όχι. Θα απαιτούσα μικρότερη τιμή. Σταματήστε επιτέλου να μιλάτε για μούφε ομάδε Άρη και Ρακλή. Ραπτό και κόκκινο ακούμε για να χαλαρώσουμε, όχι συνεντεύξεις. Έτσι, μπράβο. Σιγά να μην είναι και περπατούρα ρε γράμματα μεγαλοποιημένο σε γράφει κόκκινο, είναι περπατημένη. Είναι. Περπατημένη λέει, εσύ περπατημένη. Εγώ τη λέω περπατημένη. Συγγνώμη, είσαι καμιά γκόμενα περπατημένη και την είπε περπατημένη. Όχι, επειδή εσύ είσαι. Περπατημένη λέγεται. Αγράμματε, πασοξή. Με το πασόκ τα μάθε τα γράμματα. Την περπατημένη. Θα ρίξει και μιλούσε και καμιά σαραντάρα. Υπερπατημένη. Αναθεμάτα πεθαμένα. Λοιπόν, πόσοι έχουν στείλει. Πόσοι υπερπατημένη. Εσύ ό,τι λες είναι ξυπνά, εμάς είναι λάθος. Κατάλαβες. Πού να το πιάσει. Πού να το πιάσει το ζώο. Παιδιά, μόνο ένας, ο κύριος Ορολογιάδης Σταύρος έστειλε για τον Γιώργο Μαργαρίτη. Άλλους 9 θέλω, δεν είναι διαγωνισμός. 9 θα στείλετε μήνυμα, 9 θα κερδίσετε προσκλήσεις για την συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη. Πόσοι στείλανε κόκκινε? Ένας. Και γιατί γελάς? Τι ρε? Γιατί γελάς? Γιατί το λέτε λάθος. Καλά, οκ. Okay. Για Μαργαρίτη που είναι για μένα μεγάλος τραγουδιστής, δεν θα λέτε τη λέξη συναυλία. Και αν είναι συναυλία δεν θα το λες. Θα είναι μια μπουζουκομαγιά θα πεις. Να πάρεις τα λαϊκά στρώματα. Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Το τμήμα marketing δηλαδή είναι χαζί. Θα σώσεις και εσύ το τμήμα marketing. Εγώ σου λέω, θες να το κάνω προμόσιο το Μαργαρίτη και να έχω 30.000 κόσμο απ' έξω. Πόσα θες για να το κάνεις? Τι πόσα θέλω για να το κάνω, ρε κόκκινη. Δεν θέλω, έτσι γουστάρω το Μαργαρίτη γιατί τον πάω με 1000. Είναι τρομερός. Άκου το ψεύτης. Τι ψεύτης. Εγώ έχω πάει, έχω δει Μαργαρίτη. Αλφα μη δύο κενό. Χαϊβάνι. Μαργαρίτης, ονοματεπώνυμο στο 54344. Τον είπες Μεγαρίτη. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο. Άντε πάλι, φρένο. Μαζί μας η Εσχιάδη Μπαλοδίδη. Με το ταξί το οποίο μπορείτε να κάνετε δικό σας με κινητήρα φυσικού αερίου. Με 18.500 ευρώ από 20.500. Τηλεφωνώντας τώρα στο 23 15 96 5 96, πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τώρα που άνοιξε και ο κόμβος είναι πανεύκολη η πρόσβαση εκεί. Η πρόβαση. Πρόσβαση. Ναι. Πρόσβαση. Λοιπόν, οπότε φροντίστε να το κάνετε δικό σας. Ήτανε 10 τα κομμάτια. Πόσα μήνανε? Μέχρι να τελειώσουν 5 μήνανε. 5 μήνανε. Εντάξει, λοιπόν, καλό. Από του Μαργαρίτη καλύτερα πάμε. Μέχρι να τελειώσουν, λέει κάτι και 18.500 ευρώ. Αλλά είναι εργαλείο για τη δουλειά του άλλου. Εντάξει. Εντάξει. Περισσότερα είπαμε στο 23-15-96-596. Τρεις γραμμές κατηλημένες. Αλφα μη δύο κενό. Μαργαρίτη, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε. Άντε, πάμε. Ναι. Ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, για τον Καστοριανό που είναι διψασμένος και έχει και προπονητή τον Χιμένεθ. Δεν σ' αρέσει ο Χιμένεθ? Ας το να πει αυτό που θέλει να πει. Λέω, επειδή έχει προπονητή τον Χιμένεθ και είναι και διψασμένος όπως είπε, ας ανοίξει το στόμα, σηκώσει το κεφάλι και να περιμένει, να στάξει. Έχει πρόβλημα με τη ΖΕΚΑ, δεν περνάει η ΑΕΚ από εκεί εύκολα, θα έχει πρόβλημα. Αυτός την έβγαλε τελειωμένη τη ΖΕΚΑ, δεν υπάρχει λέει. Σαν οπαδός. Ο κάθε οπαδός ελπίζει το καλύτερο. Εντάξει ρε φίλε, να σου πω κάτι, μέχρι και οι Παοξίδες σταματήσαμε να μιλάμε από το καλοκαίρι για πρωτάθλημα. Αυτοί δεν μπορούν να στρώσουν δηλαδή?
Εντάξει, εσείς δηλαδή γιατί δεν μιλάτε. Ο ΑΕΞής, φίλε, πέρασε 3 χρόνια στέρησης. Έπαιζε στη Μύκονο. Καταλαβαίνεις. Άμα έπαιζε στη Μύκονο και του μείναν κουστούρια και διψάει συνέχεια, είσαι, ας πάει ξανά στη Μύκονο. Είσαι μεγάλος αλήτης. Γεια. Είσαι μεγάλος αλήτης. Γεια. Γιατί έχει μέταλλο η φωνή σου, ρε κόκκι. Παρακαλώ, γιατί έτσι είναι. Ρε, γιατί είναι έτσι, ρε κόκκι. Άμα σε χαλάει. Με χαλάει αυτή η ηρεμία σου, ρε κόκκι. Αυτή η νοχελικότητά σου. Φεύγω διακοπές, ρε φίλε. Φεύγεις διακοπές. Ναι. Και τι πρέπει, δηλαδή, να μας χυμίσει και εμάς, δηλαδή. Δεν κοιμάται κάποιος. Θέλει να μας βάλει, μας έχει δώσει. Εδώ. Πρέπει να είμαι ήρεμος. Λεξοτανίλ. Άμα θες να είσαι ήρεμος. Ο κόσμος έχει τόσο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει, ρε κόκκι, να γουστάρει. Καλημέρα, ναι. Να γουστάρει τι, τη βλάει. Τι να σε κάνω, ρε νοχελική, να πούμε. Λέγε, ρε φίλε. Λέγε. Έλα. Ακούγεσαι, ρε. Ωραία. Έχω να κάνω μια καταγγελία, ο κύριος Ραπτόπουλος. Ναι, ρε. Ναι, εχθές μου είπανε ότι έγινε ένα τρακάρισμα. Ναι. Και βγήκε έξω ένας και κυνήγαγε ένα χοντρούλι γύρω-γύρω από ένα αμάξι. Ναι. Και ήταν εκεί κάπου, ο δικός σου πρέπει να ήταν αυτό το χαρακτηριστικά που μου έδωσε. Για ψάξε το λίγο, ρε φίλε. Εμένα με είπε ο δικός μου ότι τον τράκαραν και θύμωσε αυτός που τον τράκαρε. Αυτό πώς γίνεται δεν ξέρω. Δικά του θέματα αυτά είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε έναν φίλο. Όχι, πάλι αργά πάει. Ο οποίος είναι από τα Γιάννητσα. Τι έκανε. Το φίλο τον Κώστο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, ναι. Κώστας Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει αυτόν τον κόσμο και ο λόγος στην υπογραφή. Ποια υπογραφή. Κάτι δικό μου. Ο λόγος στην υπογραφή. Και τώρα που ακούν 100.000 άνθρωποι, ξέρουν τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Επειδή το ξέρουν αρκετοί, ναι. Ο οποίος ο λόγος του είναι υπογραφή. Αλλά μην χύνεσαι. Μπράβο. Σε Λουκουμάς. Έλα, επόμενη γραμμή. Ναι, έλα, Λουκουμά. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αργάτος από Αθήνα, τι κάνουμε. Βέβαια. Ρε εσύ. Παρακαλώ. Πού είναι η φίλη μου. Πάλι έχει να πάρει τόσες μέρες τηλέφωνο. Όταν είναι να μιλήσουμε σοβαρά, παίρνω εγώ. Όταν δεν έχω άρχισε να μιλήσω εγώ και θέλουμε χαβαλέ. Έλα, κρυάλες, λέγε. Ναι, να ρωτήσω. Σαν επειδή... τον Καρυπίδη, λέει, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Λες να την έκανε. Ναι, επειδή Ραπτόπουλο είχε πει παλιότερα ότι ο κύριος Αχιλλέας με την ομάδα μας έχει καλές σχέσεις, σωστά. Βέβαια. Βέβαια. Και ο κύριος Αχιλλέας ως γνωστόν, ξέρουμε με ποιο μεγάλο παράγοντα του ποδοσφαίρου διατηρεί καλές σχέσεις εκ Ρωσίας ορμόμενο, σωστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Πίτου Γκαρσία πού πήγε τώρα που έφυγε από τον Άρη, ξέρετε. Έφυγε, πήγε. Έφυγε. Ναι, πού πήγε, ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω. Στο Βόλο. Ναι, μάλιστα. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή λένε ότι θα ανέβουμε στη θέση της Κέρκυρας και τα λοιπά. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνει αυτό, γνωρίζετε. Αυτό γίνεται όπως το έχει κάνει ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, να καταγγείλει ο Άρης τη μετοχική σύνθεση που έχει η ομάδα της Κέρκυρας, όπου όπως είχε γίνει στο παρελθόν, λέει ότι δεν έχει αλλάξει, άρα ναι. Πρέπει να πέσει. Έτσι. Ναι, εγώ την πάω αλλού την κουβέντα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει αν χαθεί ένας δορυφόρος και ανέβει ένας άλλος, ρε παιδί μου. Α, τίποτα, το ίδιο είναι. Το ίδιο. Ναι, δηλαδή έχουμε ένα δορυφόρο, πες ότι είμαστε στην Τούμπα, ρε παιδί μου, και έχουμε ένα δορυφόρο στη Super League και ένα δορυφόρο στη Football League. Τι θα αλλάξει άμα τους κάνουμε μια τράμπα μεταξύ τους και ανέβει ο ένας και πέσει ο άλλος. Θα αλλάξει τίποτα. Όχι. Όλα τα ίδια δεν είναι. Πώς τη βλέπεις δηλαδή... τη δουλειά στον Άρη. Ορίστε. Στον Άρη πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Καλά τώρα δεν σου λέω. Όχι μόνο στον Άρη τον ποδοσφαιρικό, τον μπασκετικό Άρη. Δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, ρε φίλε, δεν με νοιάζει να κάνω εκεί πέρα. Εγώ σου λέω για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ ο Ραπτόπουλε που δεν καταλογίζει ευθύνη στον κύριο Θόδωρο που δεν ανέβηκε η ομάδα κτλ. Ναι. Ειλικρινά, πες μου, έτσι, οτιδήποτε για πιστεύει, αλλά σε αυτή την ερώτηση μπορεί να απαντήσει. Μάλιστα. Πιστεύω. Τι σχέση διατηρεί με τον κύριο Σαββίδη. Ακούγεται ότι τον βοήθησε ο κύριο Σαββίδη. Ναι. Τον χρωστάει κάτι λεφτά ο κύριο Καρυπίδη τον κύριο Σαββίδη. Και... αλλά έχουν μια συνεργασία. Έχουν, ναι. Ωραία. Οπότε εγώ λοιπόν σαν Αριανός. Ναι. Που βλέπω ότι παίζει να ανέβω στη θέση της Κέρκυρας. Ναι. Της οποίας Κέρκυρας ξέρουμε με ποιον έχει καλές σχέσεις. Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Και βλέπω τον κύριο Αχιλλέα που βοηθάει κι αυτός. Ναι. Και δεν κυνηγήσαμε και το δικαστήριο στη Λαμία που δεν είπε τίποτα. το έπνιξε. Το για ποιο λόγο δεν το κυνηγήσαμε αλλού Παπαγγέλιο. Εγώ τι να συμπέραινω, ρε φίλε, σαν Αριανός. Ότι γίνομαι δορυφόρος ή ότι είμαι ήδη. Για πες μου, για καταλάβω δηλαδή. Και πρέπει να γίνεις δορυφόρος γιατί αν δεν γίνεις δορυφόρος στο διάστημα δεν μπορείς να πας. Κατάλαβες τώρα που το πάει. Ναι. Για το προσαϊκό δηλαδή όταν πηγαίνει στο Μακεδονία Παλάς δεν λέμε τίποτα. Όχι. Εκεί όλα μέλη γάλα, έτσι. Όχι. Όταν πηγαίνει ο Καναδός ο Μακεδονία Παλάς είναι θέμα. Όχι. Oh. Ναι. Oh. Oh. Να ανέβουμε δηλαδή Super League και να είμαστε δορυφόροι των αλλωρών. Έτσι θα πάει τώρα. Τουλάχιστον ο Super 3 δεν έχει αυτό που λένε να είμαστε αυτόνομοι. Ποιος τα παιδιά σου λέει όποιος να μας βοηθήσει. Τι.
Ρε φίλε, ο Super 3 DNA είναι, δεν αλλάζει. Το έχει πει και εσύ, ρε Ραπέμπλε. Πλάκα μου κάνει. Α, εγώ τα συμπαθώ τα παιδιά. Κάνουν και στον Καρυπίδη του δίνουν χώρο να δουλέψει. Αφήστε και ο μαγαζί τότε, ψάρια, δεν τα συμπαθώ. Κλείσε, μια χαρά. Επόμενο. Θοδωρέ. Ναι, έκλεισε. Μάλιστα. Έκλεισε. Μπανκού. Έκλεισε. Έλα, πες μου. Έκλεισε, λες, κουφαλίτσα. Τελείωσε το θέμα μα. Δεν ξέρουμε, αρχή Σεπτέμβρη θα ξέρουμε. Α, τόσο αργά. Ραπτόπουλε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο κόκκινος για την επιτυχία σου. Ραπτόπουλε, επειδή αυτό που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, άμα γίνει, τελειώσαμε. Άμα ανέβουμε σαν δορυφόρος τους. Εσύ επιλέγεις και παίρνεις. Ή τα λες με το όνομά λοιπόν, είναι η πιο σοβαρή παρουσία του Θόδωρου εδώ πέρα, δεν κάνει πλάκα. Και εσύ αποφεύγεις να απαντήσεις, έχει κάνει κόσκινο με τα σχόλιά του. Σου λέει για τον Καναδό ήσουν φωτιά και λαύρα και για το Προσαϊκό δεν λες τίποτα. Άκουσε να δεις. Σου απαντάω και σου λέω ότι οι σουπεράδες. Δεν είπαν θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, αυτόνομοι κτλ. Έχουν άλλη κουλτούρα. Οι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι οπαδοί και εσύ είσαι αντικειμενικό παραγωγό. Οι Αριανοί, αν τον Άρη τον ανέβαζε ο Ολυμπιακός, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Οι Ηρακλειδείς είχαν, γι' αυτό θα εξαφανιστούν. Για να μην τρώνε τον χρόνο σας, καλή συνέχεια. Παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλά, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, όταν είχε δύο παππούλια εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς πήγανε και καταφέρανε και πήγαιναν και βρίζαν. Ποιος? Τότε του συνέφερε, τώρα δεν του συμφέρει. Δεν κατάλαβα, για ποιο λέτε. Λέω για την Αμερική. Δεν κατάλαβα, ξαναπείτε μου. Ο παππούλιας όταν ήρθε εδώ, δεν είχε αστυνομία. Πώς πήγανε και το βρίζανε. Παρά τη δύναμη της αστυνομίας πήγαν και το βρίζανε. Ποιοι βρίζαν, ποιον? Τον παππούλια, δεν θυμάσαι. Ποιοι τον βρίζανε? Τον βρίζανε, ούτε τον κάνανε, ούτε εκεί πέρα. Ήταν πολλές χιλιάδες. Ναι, χιλιάδες. Τώρα τι έγινε. Τώρα ήταν λίγοι. Πώς θα τον βγάλουν. Τώρα δεν πήγαν πουθενά. Γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε για τον άλλο τον Παπαθανασάκη που θέλει να λάβει. Όχι. Όσο υπάρχει αυτόνομη θύρα 10, ο Ηρακλής δεν πρόκειται να πάρει κεφάλι. Αυτοί φύγαν όλοι οι παράγοντες στον Ηρακλή και γι' αυτό πρέπει να φύγουν οι φύλαθοι αυτοί να σταματήσουν να αναλάβουν οι γαλάζιοι και οι άλλοι. Άρα λέτε ότι η θύρα 10. Είναι οπαδικό το πρόβλημα για σας. Είναι και οπαδικό. Για μένα. Ναι, οκ, okay, τα λέμε. Να πάρα ζητήσουν συγγνώμη από τον γιο του Θεοδωρή, να ζει ο Θεοδωρής, όπως τον διώξανε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, το Θεοδωρή δεν τον έδιωξε θύρα 10. Άλλοι ήταν εκεί πέρα. Μεγάλος άνθρωπος είναι, να είπε τώρα κάτι λάθος. Εσύ μικρόσισε δηλαδή. Άμα πεθάνεις θα πούνε πέθανε ένας νέος άνθρωπος. Όχι. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Ναι. Ένας λιγότερος θα πούνε. Έλα φίλε. Ναι. Δεν άρχισε να χωρηθεί και κανένας. Έλα φίλε, ναι. Έλα, ρε, αλλά, ναι. Έλα, πες το γρήγορα. Καλά είμαστε. Ναι, καλά είμαστε. Λιγοράκι, τι λέει, καλές διακοπές. Η μηχανή ζεσταίνει, γιατί εξαφανίζομαι. 4 και 5, γεια σας. Καλές βουτιές, καλές βουτιές βλέπω να έχουμε. Αμήν. Και εγώ πιστεύω, ρε φίλε, φέτος ότι η ΑΕΚ είναι η χρονιά της ΑΕΚ φέτος για το πρωτάθλημα. Κάτσε να τη δούμε. Κάτσε να τους δούμε. Σαν τα γεράκια από πάνω. Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Περιμένουμε να τους δούμε. Στο χορτάρι φαίνονται. Δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει από μέσα ότι... Σαν Παοξής δηλαδή, την ομάδα σου πώς τη βλέπεις. Δεύτερη... Αντίο, επόμενη γραμμή, γεια σου. Σαν τσιρλαχημένη στον κρεμό είσαι. Έλα, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη. Έλα. Εδώ είμαι. Ειλικρινά, ρε φίλε, ειλικρινά. Σας ακούω πολύ καιρό, παιδιά. Σήμερα πώς τον αντέχεις, ρε φίλε, πες μου, σε παρακαλώ. Εμένα ρε πως μ' αντέχει. Θα σου πω γιατί. Κρύε και νοχελικέ και εσύ. Αργέ. Θα σου πω γιατί. Άσε με άντε. Άσε με άντε. Πες ρε άντε να σε ακούσουμε. Παίρνει κόσμο, αυτό το κάνει συχνά. Παίρνει κόσμο, τον διακόπτει για να πεις αυτό που είπες στην αρχή της εκπομπής 10 φορές. Πάει να πει χορηγό, τον διακόπτει για να πεις χαζομάρα. Θα σε είχα χτίσει ρε εσύ. Ξέρεις μπάλα, μίλα για την μπάλα, μην μιλάς για τα υπόλοιπα. Τι μπάλα να μιλήσω, μωρέ, εκπομπή ήταν αυτή σήμερα. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω, θα μιλήσω. Είσαι κλεβιστικό, είσαι κουραστικό. Όχι, ο σέρβος έχω βγει από τα ρούχα μου. Μετά από ένα μήνα του κοσίστε. Α, παρά τα μήνα. Πόσα παίρνεις, δεν γρηγόρη και τον αντέχει. Θα τρελαθώ, πόσα παίρνεις. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα, φίλε. Ορίστε. Έχει αναισθησία. Πραγματικά, αλλά σήμερα είναι απίστευτος. Είπαμε ίντρικα, τον έχω πει. Τον είπα από το πρώτο. Έλεος, κουραστικέ. Σταμάτα να μιλήσει. Τον είπα από το πρώτο λεπτό. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Του το λέω κι εγώ στο τελευταίο. Τον έχει πιάσει μούρλα. Άκου εδώ, ρε. Εμένα η εκπομπή μου. Άκου τώρα τα κα. Εμένα εκπομπή μου. Εκπομπή μου. Ναι. Επειδή εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο σαν το κόκκινο. Δεν είναι δημοσιογραφική, είναι ατακαδόρικη. Όταν η δική μου εκπομπή
που συμμετέχει ο Κόκκινος σαν δημοσιογράφος. Γιατί είναι δημοσιογράφος. Μου την κάνει δημοσιογραφική, δεν γουστάρω, ρε. Σε παίρνει άνθρωπος για να πει τη γνώμη του και τον διακόπτει. Ποια γνώμη του, ρε, η πρώτη ώρα πέρασε. Τι γνώμη να πει. Τους λέει, ναι. Ενώ τους λέει, εσύ πετάγεσαι, δεν έχει να κάνει με εκπομπή δημοσιογραφική ή όχι. Είναι απλά αγένεια. Θες να πεις δηλαδή, ότι είμαι αγενής. Καλά, δεν ανακάλυψα την πυρίτιδα, το ξέρουμε ότι είσαι αγενής, αλλά ώρες ώρες είναι αστείο και άλλες ώρες είναι κουραστικό. Σήμερα είναι εκνευριστικά κουραστικό. Είμαι εκνευρισμένος. Άκου τώρα, ξέρεις τι με ενοχλεί. Θα σου πω, του έχω κάνει παρατήρηση χιλιάδες φορές για ένα πράγμα. Είσαι ατακαδόρος, δεν χρειάζεται το πεις, το ξέρουμε. Αφού έχεις χάρισμα, γιατί κάνεις τα βζουμ, βζουμ και τη συνέχεια. Τις ίδιες μπουρδες. Έχεις ρε φίλε, έχεις χαρίσματα, έχεις χαρίσματα να με τσιγκλήσεις. Το ίδιο βιολί, το ίδιο βιολά και μου λέει γιατί δεν αντιδράς, τι να αντιδρά, αφού ξέρω τι θα κάνει. Μου αργείτε τις εκπομπές. Και το κυριότερο, παίρνει κάποιος τηλέφωνο και τον σταματάει για να πει μια κάτι. Όχι, για να το πάει εκεί που θέλει ο ίδιος. Κάτι άλλο, Ραπτόπουλε, κάτι τελευταίο για να σας αφήσω. Όταν σε παίρνει άλλος τηλέφωνο και δεν σε ακούει με την πρώτη, επειδή ποτέ δεν έχεις πάρει να περιμένεις μισή ώρα για να μιλήσεις, μην τον κοροϊδεύεις, γιατί τα τηλεφωνικά τα προβλήματα δεν φταίει ο ακροατής. Γιατί μπορεί να περιμένει άλλους 20 λεπτά, να έσκυψε να πάρει κάτι να πιάσει και ακριβώς. Άμα του λες καλησπέρα και δεν σου απαντάει με την πρώτη, πες και μια δεύτερη. 20 λεπτά να μιλήσεις, και άμα ακούσεις με την πρώτη οποιονδήποτε άλλο στο ραδιόφωνο, έλα και πουλά μαγκές. Είσαι ρε φίλε ο χαρακτηριστικός τύπος που κατεβαίνει τη Μαρτίου με τα μάξι του, μιλάει στο κινητό, τρώει κρουασάν, πάει με 30 και είναι πίσω μια ώρα με 50 αυτοκίνητα και είναι μέσα στα νεύρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είσαι αργός. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Εσύ? Θέλω να πω λίγο για αυτόν τον Αεξέφ την Κοζάνη που την είδε να πούμε μπάγκερ. Καστοριά είναι. Και λέει. Εντάξει, ρε, μια πόλη, ένα τσιγάρο δρόμο. Μπερδεύτηκα. Ότι και καλά είστε σε κάτι είναι. Ο Μαδουλά. Και θα περάσει αέρα και δεν το λέτε εσείς τίποτα. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει δικαιολογία. Όπα, ρε μεγάλε, μισό λεπτό. Να μιλήσει, μισό λεπτό. Δεν έχει δικαίωμα. Όπως εσύ βλέπεις την ομάδα σου μεγαλύτερη. Και δεν το λες τίποτα για την Τσεσεκά. Σου λέει ότι η Τσεσεκά με τον τρόπο του είναι ο Μαδούρα και εσύ κάθεσαι και τον ακούς. Εσύ είσαι οπαδός της Τσεσεκά. Όχι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλά εξηγέσαι. Και παρεξηγήθηκες που είπε Τσεσεκά ο Μαδούλα. Εσύ και όλοι, αν πέφταμε εμείς με την Τσεσεκά. Και αυτή θα πάει ο ΠΑΟΚ και που θα πάει εκεί πάνω και που θα κάνει και που θα ράνει. Τι τον είπα, φίλε, κλείνοντας. Τον είπα ότι δεν περνάς από την Τσεσεκά. Τον είπες αργά. Γιατί πρέπει να τον πω 10 φορές. Γιατί δεν είσαι ζωντανός. Να τα πει, να ακουστεί, να μας δείξει ότι η ΑΕΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα που 3 θα φάει εκεί και 3 μπορεί να φάει και μέσα, αν όχι 3-1. Και πρωτάθλημα θα πάρει, βγήκε ο άλλος ο Παοξής ο καημένος. Δεν θέλουμε τέτοιους Παοξής. Πρωτάθλημα εμείς θα πάρουμε. Ρε. Άντε, γεια. Γεια. Πρωτάθλημα θα πάρετε. Πρώτελευταίος. Πρώτελευταίος, πριν την άδεια του κόκκινου. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι φίλε. Υπάρχει πρόβλημα στην Κυλκίδα, ρε παιδιά. Προβλέμα μεγάλο και δεν έχουμε μάθει τι έγινε από χτες. Παράκληση θερμή να ξαναπάρει Αλβανός να μάθουμε. Γεια. Στον επόμενο. Δεν είναι Αλβανός, από το Κυλκίς είναι. Ναι. Τελευταίος για το σημερινό άθλιο δίωρό μας. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Καλά, φίλε, εσύ. Λοιπόν, ραπ, άκου να σε πω, πήρε πριν ο φίλος, είδες, είπε εκεί για τον κόκκινο. Τώρα δεν ξέρω, θα δεχτείτε τις παρατηρήσεις ή όχι. Κόκκινες, εκτιμώ να ξέρεις, άσχετα οι παρατηρήσεις. Λοιπόν. Εγώ διαφωνώ με τον Φιλαράκη πριν, ίσα ίσα θέλω έτσι να υπάρχει γρηγοράδα, όπως είσαι Σύραπ και σε παραδέχομαι, γιατί ακούω λίγο νοσελικό τον κόκκινο. Πολύ. Αρκετά, αρκετά πεσμένο. Αρκετά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Όταν πρέπει να ξεκινήσω πριν τις 2, γιατί είναι η κλήρωση του Europa League. Άκουτα. Όταν υπάρχουν 3 παρεμβάσεις τουλάχιστον από τους ρεπόρτερ. Άκουτα, ναι. Όταν έχω ένα σκασμό αναφορές από χορηγούς και εκδηλώσεις. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχειριστώ μαζί με τον Σαρδανάπαλο. Δίκομαι. Εγώ είμαι ο Σαρδανάπαλος. Πες μου ειλικρινά. Έπεσε το ρίξαμε. Με τι καλή διάθεση να το κάνω. Γιατί όλο αυτό το σε εισαγωγικά σοου που κάνουμε δεν μπορεί να ισορροπήσει. Είναι ανισόρροπο. Αυτό έχει δίκιο τώρα. Πες μου, τι μπορώ να κάνω. Έπεσε λοιπόν, ψυχολογικά. Λοιπόν. Ναι. Σου δίνω δίκιο σε αυτά που είπες. Όχι, και από το πρόγραμμα. Με ρώτησες κάτι, απαντάω. Όταν είμαι
εκτός προγράμματος. Ξαφνικά 2,5 ώρα παίζει το. Και λέω, μη βάζεις τον Νικολίπτη. Που κάνει τη δουλειά του. Σωστά και ωραία. Και προσπαθούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τα βολέψουμε όλα. Και να ο. Θα πρέπει να μιλήσει ο Στανόγκεβης. Και να θα μιλήσει ο άλλος. Και να έγινε το άλλο. Δεν μπορούμε στην από τον ειρμό. Έχει δίκιο. Όχι, δεν βγαίνω από τον ειρμό. Ο χρόνος μετά σε πνίγει. Οπότε ηρεμείς. Το πας λάου. Αντί να πάει γρήγορα, γιατί, αυτός ηρεμεί. Άκου, το ηρεμείς, ναι. Γιατί αλλιώς θα εκραγείς. Ναι. Λοιπόν, σου δίνω ένα δίκιο. Απλά εγώ τώρα σου μιλάω σαν ακροατής. Κοίτα να δεις, με την μπάλα δεν είμαι και ο φανατικός, μπορώ να σου πω. Παρακολουθώ επειδή είστε εσείς λίγο ασχολούμαι με την μπάλα. Τίποτα παραπάνω. Επειδή σας πάω για το υπόλοιπο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε, με την εξήγηση που σου έδωσα, σε κάλυψα. Ναι, με κάλυψες απλά να δεις τι γίνεται λίγο έτσι. Μία παρατηρησούλα θέλω να τη δεχτείς. Δέκα να μου κάνεις, φιλικά, δεν με πειράζει. Θα την πω φιλικά. Είναι ο ραπ, ας πούμε, δίνει αέρα ρε παιδί μου έτσι την κουβέντα. Έχει αυτή την ένταση στη φωνή του τέλος πάντων. Πάνω που πάω να ανέβω, είσαι λίγο σήμερα αρκετά πεσμένος να φανταστείς. Α, τσιμπάω λίγο τη φωνή του ραδιοφώνου. Όταν λοιπόν εμένα στο κιού μου λέει ο Χολύπτης έχουμε τον Ζαΐρη. Εγώ τι πρέπει να κάνω κι εγώ. Πιο γρήγορα αυτό λέει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ρε. Μα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Σου λέω, δεν στο λέω με κάτι. Όχι, καλά κάνεις. Α, δεν πάει πιο γρήγορα. Δεν πάει. Είναι, κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Είναι. Ο χορηγός πρέπει να ακουστεί ναι. σε συγκεκριμένο χρόνο. Βέβαια. Όσο και ο γρήγορα. Δηλαδή, κοίτα την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαι εγώ μόνος μου, λοιπόν, κοίτα σε πόσα σέκοντ θα τον πω εγώ το χορηγό. Θα δεις πόσοι χορηγοί θα φύγουν. Ναι. Σε υπογράφω. Σε πόσα σέκοντ θα δεις πόσοι θα φύγουν. Που αυτό το χορηγό το λέει, θα ρίξει και διαβάζει τον Κοέλιο να πούμε. Κουλτούρα να πούμε. Αν μπορούσε να γνωρίζει, φίλε, πόσα χρήματα πληρώνει ο κάθε χορηγό για να διαφημιστεί αυτή την εκπομπή, θα έλεγε ότι ο διπλανό μου είναι ιερόσιλο. 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 Ποιο σήμερα, ο Θάνος Λιβάδης. Πολλά λεφτά σου μιλάω. Άστο. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, αυτέ οι εταιρείε που μα εμπιστεύονται, να του αντιμετωπίσω σαν κάτι. Έτσι μια στο μισάωρο δηλαδή, που θα πούμε στο μισάωρο δηλαδή είναι 12 λεπτά διαφημίσεις. Α, κάνει και ένα τέταρτο κόκκινο να πει τους άλλους τα ένα πούμε. Ένα θα το κάνω. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Είναι 30 δευτερόλεπτα για την κάθε χορηγό. Την ανηφόρα του έξω. Άκου τη Δευτέρα. 30 δευτερόλεπτα. Άκου τη Δευτέρα πώς θα το πω. Σε έχουμε ηχογραφημένο. Άσε με τώρα. Να κάνεις 5 λεπτά για ένα χορηγό. Μαργαρίτης. 3. Φοβορίδης Κυριάκος. Ορολογιάδης Σταύρος. Μποσνάκι Φρόσο. Τι Μαργαρίτη. Για το Μαργαρίτη. Ναι. Τρεις. Και την παράσταση είναι τρεις. Ναι. Θεοδωρίδης Κυριάκος. Πάλι έκανες τώρα πολλή ώρα. Ορολογιάδης Σταύρος. Ορολογιάδης. Ναι. Κυφρόσου. Η Μποσνάκη. Τέλειος. Πάει, το είπε. Η Μαρίνα Μπίκου θα πει ειδήσεις. Ναι. Αμέσως μετά Κανελάκης για Λαμάς και Δήμο. Άντε πάει να ξεκουραστείς. Γιατί έχεις καλές διακοπές. Καλή υπομονή με το Σαρδανάπαλο. Ναι. Σκοτώθηκε. Υγεία να έχετε όλοι. Να είστε καλά. Μα κάνεις λουτρά. Ναι. 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 Καλά. Μα κάνεις λουτρά.